Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο στούντιο σήμερα του «Η Ροή». Το ίδιο και η εκπομπή στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Επικοινωνία με την εκπομπή. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ξέρετε πια μέχρι πώς μπορείτε να την έχετε. Διαμέσου του email μικρόφωνο με κάπα μικρόφωνο dk@gmail.com. Και βεβαίως όπως ξέρετε περνάμε μια χαρά. Είμαστε μια πολύ ωραία παρέα εδώ στην Ελλάδα. Διότι πώς να το κάνουμε. Έχουμε δωρεάν θέαμα. Χαϊκάλης, Λαζόπουλος, όλοι οι κομικοί, πώς το λένε, οι κομικοί ηθοποιοί μας σε πρώτη μούρη. Το θέαμα είναι πραγματικά θεσπέσιο. Για μας. Όλα αυτά γίνονται για μας. Στην ποδιά μας φάζονται παλικάρια. Για μας γίνονται, για το φιλοθεάμον κοινό. Όχι δηλαδή... Γιατί μας λέγανε ότι είμαστε κατσούφιδες και έχουμε κατάθλιψη, οπότε έχουν αναλάβει να μας ανεβάσουν την ψυχική διάθεση, να γελάσουμε ρε παιδί μου, να γελάσει και το πικραμένο χυλάκι μας, ας πούμε, με όλο αυτό το κομιδίλιον, ο χρηματισμός του βουλευτού. Είναι αυτό το κομιδίλιον που παίζεται αυτές τις μέρες. Κατά τα άλλα βεβαίως, τα πράγματα χειροτερεύουν δραματικά. Είχαμε μία τοποθέτηση του κυρίου Στουρνάρα, ο οποίος μας είπε ότι το Μάρτιο μάλλον του ξέφυγε αυτό το πράγμα. Γιατί Στουρνάρας είναι, δεν το αυτό. 25 δισεκατομμύρια λέει θα χρειαστούν οι τράπεζες το Μάρτιο, γιατί θα πρέπει να γυρίσουν τα ομόλογα τα οποία τους είχε δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εγγύηση. Μάλλον είχαν δώσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εγγύηση να παίρνουν ρευστότητα. Οπότε θα πρέπει είτε να δώσουν καινούργια ομόλογα, είτε θα πρέπει να γυρίσουν τα 25 δισεκατομμύρια, να δώσουν τα 25 δισεκατομμύρια. Το ερώτημα είναι για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Πάντως όχι για τους τραπεζίτες. Διότι τα 25 δισεκατομμύρια αυτά τα εκδίδει το ελληνικό κράτος και τα εγγυάται ο Έλληνας φορολογούμενος. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει, προσέξτε, προσθέστε λιγάκι τα νούμερα για να δείτε τι σημαίνει αυτό. Έχουμε μία διαδικασία όπου λέγεται ότι πάμε σε εκλογές. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον από τα πράγματα. Ότι πάμε ολοταχώς σε εκλογές. Το λέγαμε από την αρχή, παρά το γεγονός ότι οποιοδήποτε από εμάς, οποιοδήποτε φυσιολογικός άνθρωπος, θα κρατούσε μια πισίνη. Διότι Σαμάρας είναι αυτός, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν ολοταχώς προς εκλογές. Η καινούργια κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, θα αναλάβει προς τα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ωραία. Και κοιτάξτε τι θα έχει να αντιμετωπίσει. Πρώτο, άδεια ασφαλιστικά ταμεία. Διότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έχουν αυτή τη στιγμή μία. Στην ουσία, τα λεφτά του διαθέσιμα φτάνουν μόλις για το επόμενο τρίμηνο, για τις τάξεις του επόμενου τρίμηνου. Δηλαδή, Μάρτιο σκάει μπόμπα για τα ασφαλιστικά ταμεία. Εναγωνίως θα πρέπει το κράτος να δανειστεί προκειμένου να δώσει λεφτά για να πληρωθούν συντάξεις. Λοιπόν, δεύτερη μπόμπα. Η δεύτερη μπόμπα είναι τα 6,5 περίπου δισεκατομμύρια που θα οφείλει, 6,5 με 7,5 είναι περίπου, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, άλλοι λένε 6,5, άλλοι 7,5, δεν έχει σημασία, είναι η διαφορά στις εκτίμησεις, θα ρίξει πρότασμα. Αλλά τέλος πάντων, μιλάμε για 6,5 δισεκατομμύρια έως 7,5, ληξει πρότασμα και τόκους μέσα στο Μάρτι. Σας πληροφορώ, μέσα στο Μάρτι. Λοιπόν, επίσης, μέσα στο Μάρτι πρέπει να γυρίσουν περίπου 13 δισεκατομμύρια μέχρι το Μάρτι, μέχρι να γυρίσουν περίπου 13 δισεκατομμύρια έντοκα γραμμάτια, τα οποία τα έχουμε δανειστεί και θα πρέπει να γυρίσουν πίσω, μάλλον να γυρίσουν, ξέρετε τι σημαίνει, να εκδώσουν το κράτος νέα έντοκα γραμμάτια, να πληρώσει τα παλιά. Αυτό έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Μάλλον δύο σοβαρά προβλήματα. Πρώτον, τα έντοκα γραμμάτια που θα πρέπει να δανειστούμε εκ νέου σαν κράτος θα πρέπει να είναι πολύ πιο αυξημένα, μάλλον κατά τη αυξημένα με βάση τον τόκο που πληρώνουμε στα έντοκα, έτσι,
γραμμάτια και δεύτερον, μας στερεί δυνατότητα, στερεί μάλλον το κράτος από τη δυνατότητα να έχει ρευστότητα για τις τρέχουσες δαπάνες παίρνοντας έντοκα γραμμάτια. Είναι δύσκολο να μπορείς να δανειστείς πάνω από 13 δισεκατομμύρια περίπου, πάνω από 13 δισεκατομμύρια που χρειάζεσαι για να έχεις ρευστότητα στα ταμεία σου σαν κράτος. Σε αυτό το διάστημα πάντα μιλάμε. Μέχρι το Μάρτι. Τέταρτο ζήτημα. Είναι αυτό που μας είπε ο κύριος Στουρνάρας. 25 δισεκατομμύρια μέσα στο Μάρτι που θα πρέπει να πληρωθούν ή να δοθούν καινούργια ομόλογα ειδικού σκοπού, όπως λέγονται. Αυτά που συνήθως τα εκδίδει. Όχι συνήθως, το εκδίδει το ελληνικό κράτος. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτά. Εάν σκεφτεί κανείς ότι λόγω της κατάστασης της χρηματαγοράς κάθε μήνα οι ελληνικές τράπεζες εισπράττουν επιπλέον από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περίπου κοντά γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο, σκεφτείτε ότι θα πρέπει να εισπράξει συνολικά πρόσθετα οι τράπεζες, θα πρέπει να εισπράξουν πάνω από 4 δισεκατομμύρια μέχρι η γενναία κυβέρνηση να δει τι θα κάνει. 4 δις που είναι για την κάλυψη τρέχουσας ρευστότητας των τραπεζών, για να μπορούν να μην κατεβάσουν ρολά, να έχουν λεφτά στα ATM κτλ. Όλα αυτά, καταλαβαίνετε, σημαίνουν ότι πλέον έχουμε μια οπλισμένη νάρκη, έχει μπει και χρονομετρητής επάνω στην νάρκη και έτοιμη να παραδοθεί στους επόμενους που θα κυβερνήσουν, οι οποίοι είναι μες στην καλή χαρά. Δεν τους βλέπετε? Αχ, τα πουλάκια μου, δεν ξέρω που πάνε τα τέσσερα. Αλλά πάνε όμως ολοταχώς προς την κυβέρνηση. Διότι βεβαίως πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον κύριο Σταθάκη, στον κύριο Δραγασάκη, στον κύριο Μιλιό, ναι, σε όλους αυτούς που έχουμε έτοιμο σχέδιο. Έχουν το Α και έχουν και το Β σχέδιο. Βεβαίως δεν μας έχουν δείξει ούτε το Α σχέδιο. Αλλά ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουν τον πανικό να διαγράφεται στα μάτια των ψηφοφόρων τους, λένε ναι, μην ανησυχείτε, έχουμε και σχέδιο Β. Το ερώτημα είναι, ένα κόμμα που δεν έχει σχέδιο Α, πώς μπορεί να έχει σχέδιο Β? Quiz. Λοιπόν, για πέστε μου εσείς, αν βρεθεί μια κυβέρνηση σαν του ΣΥΡΙΖΑ, συνεργαζόμενη ή αυτοδύναμη. Εγώ την προτιμώ αυτοδύναμη για να ξεφτυλιστεί και να ξεκουμπιστεί το ταχύτερο δυνατό, εάν προδώσει τις προσδοκίες που επάνω της επενδύονται αυτή τη στιγμή. Πάμε λοιπόν να δούμε. Εάν έχει αυτό το πράγμα, πώς θα πάει να διαπραγματευτεί? Ερώτηση. Πώς θα πάει να διαπραγματευτεί όταν δεν θα μπορεί να πληρώσει μισούς και συντάξεις? Και θα είναι πραγματικότητα αυτό. Το δημοσιονομικό, το πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας θα ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια κατελάχιστο, με βάση εκτιμήσεις που υπάρχουν. Όχι με αυτά που λέει η κυβέρνηση. Με βάση εκτιμήσεις αγοράς. 3,5 δις. Δηλαδή θα μπει στον καινούριο χρόνο με μείον. Και θα πέφτουν μείον, που το μείον αυτό θα μεγαλώσει δραματικά, διότι η μία ή δύο εκλογικές αναμετρήσεις που θα γίνουν αυτή την περίοδο, μία ή δύο θα είναι, το τι χρήμα έχει να πέσει και το τι χρήμα έχουν να φάνε Σαμαροβενιζέλη προκειμένου να στηρίξουν εκλογικά την προεκλογική τους εκστρατεία, καταλαβαίνετε ότι θα αυξήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά πολύ, θα εκτιναχθεί. Λοιπόν, έχεις δημόσιο ταμείο άδειο. Και όχι μόνο άδειο, αλλά μείον. Δεν θα μπορείς να πληρώσεις συντάξεις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα σου σκάει κάθε εβδομάδα από μία συστημική τράπεζα. Πώς θα το κάνει? Πολύ εύκολα. Θα αρνείται να δώσει την απαραίτητη ρευστότητα στην τράπεζα ώστε να λειτουργήσει. Και ταυτόχρονα θα υπάρχουν οι απαιτήσεις των 25 δισεκατομμύριων για τα ομόλογα, τα ληξιπρόθεσμα και οι τόκοι που θα τρέχουν κτλ. Εσείς τι λέτε? Μπορεί να διαπραγματευτεί μια κυβέρνηση υπό αυτούς τους όρους? Και αν πάει να διαπραγματευτεί υπό αυτούς τους όρους, εσείς τι νομίζετε, πού θα καταλήξει αυτή η διαπραγμάτευση? Σε ηρωική έξοδο? Ή, αχ παιδιά, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα
Και επειδή είμαστε πολύ στριμωγμένοι, ευχαριστούμε τους Ευρωπαίους και το Δέλτα Νιτάφ που μας δώσανε τα καινούργια λεφτά. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Διότι για να κάνουν το άλλο, που σημαίνει τι. Α, οι τράπεζες χρωστάνε 25 δισεκατομμύρια. Α, δεν πειράζει, τις βάζω σε καθάριση. Τις βάζω σε καθάριση. Πτωχεύω και καθαρίζω τις συστημικές τράπεζες. Έτσι θα βρω πού πήγαν τα θαλασσοδάνεια. Έτσι θα διαγράψω τα δάνεια τα οποία είναι μη εξυπηρετήσιμα προς τους ιδιώτες, προς τους μικρομεσαίους δηλαδή και προς τα νοικοκυριά. Έτσι θα διασφαλίσω ότι οι καταθέσεις θα παραμείνουν ατόφιες, δεν θα υπάρξει δίμευση οτιδήποτε και θα μεταφερθούν στο νέο τραπεζικό βραχείο που οφείλει να φτιάξει μια κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της, το λαό και τη χώρα, που δεν θα είναι σαράφικος ή τοκογλυφικός τραπεζικός, όπως το σημερινό που είναι σαράφικο και τοκογλυφικό. Το χρέος το καταγγέλλω φυσικά και προχωρώ σε διαγραφή του. Και για τη χρηματοδότηση διασφαλίζω, επιβάλλω καθεστώς ελέγχου κεφαλαίων και επιπλέον ανακυκλώνω το χρήμα το οποίο βρίσκεται εδώ στην προοπτική σε 6-8 μήνες να εισάγω νέο εθνικό νόμισμα. Και πιο σωστά εθνικό κρατικό νόμισμα. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται οι εκβιασμοί, για να μην πάμε στα χειρότερα. Με αυτόν τον τρόπο πας να διαπραγματευτείς, ξεκαθαρίζοντας ότι εσύ έχεις έτοιμο σχέδιο για να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση. Η διαπραγμάτευση μας μαθαίνανε στις σχολές. Οπουδήποτε σας μαθαίνουν διαπραγμάτευση. Σας λένε το εξής, στη διαπραγμάτευση κερδίζει πάντα αυτός που δεν έχει ανάγκη το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν εξαρτάσαι απόλυτα από το τι θα συμβεί στη διαπραγμάτευση, τότε το πάνω χέρι το έχει ο άλλος, όχι εσύ. Εσύ είσαι αντικείμενο εύκολο εκβιασμού και βεβαίως φανταστείτε τους Γερμανούς και τους Ευρωπαίους να διαπραγματεύονται με μια τέτοια κυβέρνηση. Γιατί να λήξουν σύντομα τις διαπραγματεύσεις? Θα ξεκινήσουν και θα πούνε, ελάτε στο Eurogroup να το συζητήσουμε. Πάμε στο Eurogroup και δεν καταλήγουν πουθενά. Εν τω μεταξύ, οι υποχρεώσεις τρέχουν. Μέρα με τη μέρα. Τρέχουν. Οι συντάξεις πρέπει να πληρωθούν. Οι τακτικές δαπάνες του προϋπολογισμού πρέπει να καλυφθούν, γιατί πρέπει τα σχολεία να λειτουργήσουν, τα νοσοκομεία να λειτουργήσουν, οι υπάλληλοι να πληρωθούν και όλα αυτά τα πράγματα. Οι τράπεζες θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές, κατ' ελάχιστο, έτσι. Και θα σου πούνε, α, έλα το επόμενο δίμηνο, στο επόμενο Eurogroup να ολοκληρώσουμε. Εν τω μεταξύ, ας φτιάξουμε 4 ομάδες εργασίας για να συζητήσουμε, ώστε σε 6 μήνες να εισηγηθούν στο Eurogroup το τι πρέπει να γίνει. Και εσύ θα καταραίεις εδώ μεταξύ. Θα χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο να δεις πού θα βρεις τα λεφτά, να δεις τι θα κάνεις για να μην τους προκαλέσεις, για να μην τους πεις «Α, είσαι το διάλο, ρε». Έτσι. Δεν θα το κάνεις αυτό πράγμα, διότι οι άνθρωποι διαπραγματεύονται. Δεν πρόκειται να σε φέρουν σε δύσκολη θέση, ούτε θα κάνουν προβοκάτσιες. Είναι τόσο καλή στη μήνυ δουλειά, οι οποίοι θα σου πούνε απλά, εγώ διαπραγματεύω. Τι μου ζήτησες, διαπραγμάτευσες, μου ζήτησες, δεν την έδωσα. Και μάλιστα από μηδενικής βάσης. Τι σημαίνει μηδενικής βάσης? Όλα στο τραπέζι. Θαυμάσια. Ξεκινάμε διαπραγμάτευση. Λοιπόν, μηδενική βάση σημαίνει ότι εάν σταματήσει η χορήγηση, αν σταματήσουν τη χορήγηση, τι σου λένε, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν ισχύει τίποτα από ό,τι έχει βάλει. Βεβαίως θα σου πει, δεν ισχύει τίποτα. Βεβαίως. Βγάλ τα πέρα μόνο σου με κουφάρια τράπεζες, με ασφαλιστικά ταμεία που είναι άδεια, με δημοσιονομικό ταμείο μείων και όλα αυτά τα πράγματα. Βγάλ τα πέρα μόνο σου. Δεν σου δίνω το 1,8 δισεκατομμύρια που ήταν να σου δώσω με τη δόση του προηγούμενου μνημονίου, γιατί πάμε από μηδενικής βάσης. Δεν ισχύει τίποτα. Ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα σου δώσει το ELA ή την ειδική πίστοση με τα ειδικά ομόλογα που σου κάνει, διότι δεν ισχύει τίποτα. Ξεκινάμε από μηδενικής βάσης. Το μόνο που δεν μπορεί να ξεκινήσει από μηδενικής βάσης είναι η μη πληρωμή του χρέους. Διότι μπορεί να λέει κάποιος ηλίθιος, οποιοδήποτε ηλίθιος κομματόσκυλος, να σου λέει moratorium, αλλά το moratorium γίνεται
όταν υπάρχει συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση με οφειλέτη και δανειστή. Μορατόριο σε ομόλογα δεν υπάρχει. Διότι το ομόλογο είναι, έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και πρέπει να πληρωθεί. Αυτό που έχει, που είναι ληξιπρόθεσμο, πρέπει να πληρωθεί κανονικά. Το κουπονάκι που πρέπει να πληρωθεί ως προς τους στόκους, πάλι πρέπει να πληρωθεί κανονικά. Δεν μπορείς να το πεις moratorium. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να δεχθεί αυτός να του αλλάξεις τα ομόλογα. Δηλαδή να του πεις πάρε καινούριο κουπόνι ή καινούριο ομόλογο άλλης ημερομηνίας σε βάθος χρόνου. Αλλά δεν τον αναγκάζει κανένας να το δεχθεί αυτό. Αν θέλει. Έτσι λοιπόν αυτοί που λένε για moratorium μιλάνε σε ανίδεους και είναι και οι ίδιοι ανίδεοι ή είναι άκρως πονηροί. Και έτσι λοιπόν θα πιέζεσαι. Γιατί εσύ δεν θες να θέσεις θέμα ευρώ, με κανέναν τρόπο δεν θα φύγουμε από το ευρώ, μας δήλωσε ο κ. Τσίπρας. Αυτή είναι η ακριβή σου η παγίδα. Και βεβαίως όποιος θέλει μπορεί να πιστέψει, εδώ πιστεύουμε στον Αλλάχ, στον Βούδα, πιστεύουμε στον Κρισνασμούρτη, στον Ζωροάστρεϊ, πιστεύουμε στους Ελοχήμ και στους Νεφελήμ. Αυτό θα πιστέψουμε. Ότι έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, το επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ, ένα σχέδιο Β, το οποίο θα εφαρμόσει για να μας βγάλει από τη δύσκολη θέση. Την ίδια ώρα που λέει ότι δεν πρόκειται με κανένα τρόπο να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ, μας δηλώνει ο κ. Τσίπρας επανειλημμένα και βεβαίως μας δηλώνει ότι δεν πρόκειται να πάρει μονομερείς, να κάνει μονομερείς ενέργειες. Και δεν μας το λέει ο κ. Τσίπρας μόνο, αλλά όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς, προσέξτε, μισό λεπτό, θα πρέπει να καταλάβουμε τη λογική του. Αυτές οι δηλώσεις γίνονται για τους κουτόφραγκους. Όχι για τα ξυπνοπούλια τους Έλληνες. Εμείς είμαστε ξυπνοπούλια. Και έτσι ο κύριος Τσίπρας πάει να κοροϊδέψει, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, τους κουτόφραγκους. Οι οποίοι βεβαίως προφανώς είναι τόσο κουτόφραγκοι, ώστε έχουν επιβάλλουν ακόμη και μόνο με την παρουσία και το δήλωση ή με έναν πόλεμο μέσα από τα μίντια, τέτοιες δηλώσεις από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εμείς είμαστε τα ξυπνοπούλια και βεβαίως τους πάμε να τους δείξουμε στάχτη στα μάτια για να εφαρμόσουμε άλλη πολιτική μετά σαν κυβέρνηση. Αυτός που το λέει θεωρεί τον εαυτό του έξυπνο και τους δανειστές Ευρωπαίους και απειγεωκράτες ως κουτόφραγκους. Και γιατί ρε αδερφιά, να ρωτάω εγώ, γιατί να τηρήσει την υπόσχεσή του, έστω αν υποτεθεί ότι υπάρχει υπόσχεση, ο κύριος Τσίπρας προς τα ξυπνοπούλια τα δικά μας και όχι απέναντι στους κουτόφραγκους. Ποιος έχει τη δύναμη? Το ξυπνοπούλι που είναι κλεισμένο στο σπίτι του και περιμένει πότε θα του πούν δεύρω έξω ο Λάζαρε να πάει να ψηφίσει, ή ο απειοκράτης δανειστής? Ποιος έχει τη δύναμη? Και επομένως, σε ποιον θα υποταχθεί η κυβέρνηση? Σε αυτόν που έχει τη δύναμη. Ποιος έχει τη δύναμη? Για να ρωτηθείτε. Και όποιος από εσάς αυτοκανακεύεται ότι έχει τη δύναμη, θα πρέπει να αναρωτηθεί, εφόσον έχει τη δύναμη, γιατί δεν έχει ρίξει μέχρι τώρα τις κυβερνήσεις της καταστροφής των 4-5 χρόνων που είμαστε από τα μνημόνια? Γιατί δεν τους επέβαλε, εφόσον έχει τη δύναμη, έστω ένα φρένο στην πολιτική αυτή και περιμένει τώρα από κάποιον που κάνει άλλες δηλώσεις, που κάνει δηλώσεις καθησυχασμού των κουτόφραγκων, ότι θα τηρήσει υποσχέσεις που δεν δίνει. Υποσχέσεις δηλαδή που δεν δίνει στους ηθαγενείς. Τους ηθαγενείς που θεωρούν τον εαυτό τους και ξυπνοπούλοι. Γιατί ρε παιδιά, πότε έγινε αυτό να γίνει τώρα? Εάν ήθελε να αντέξει τις πιέσεις ο κομματικός μηχανισμός και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, είχε έναν τρόπο να ξεσηκώσει τον κόσμο. Να πάρει μέτρα τέτοια ώστε να ξεσηκώσει τον κόσμο. Θα μου πει κανείς πώς. Πολύ ωραία. Φανταστείτε ότι δεν ξέρω για ποιο παλαβό λόγο, αλλά τέλος πάντων ας δεχτούμε ότι για κάποιον ιδιοφυή, σατανικό λόγο, ο κ. Τσίπρας και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν να προετοιμάσουν τη σύγκρουσή τους με τον
με τους Ευρωπαίους αποικιοκράτες και δανειστές. Και έτσι δεν λένε τίποτα για το σχέδιο που έχουν διαγραφής του χρέους, έτσι, και το ευρώ. Συμφωνώ. Ας το πάρουμε σαν υπόθεση εργασίας, ότι αυτό το πράγμα είναι ένα σατανικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και επιπλέον μας λένε ότι δεν το κάνουν για να μπορέσουν να κερδίσουν και τους συντηρητικούς ψηφοφόρους. Αυτούς δηλαδή που φοβούνται το ενδεχόμενο της διαγραφής του χρέους και της εξόδου από το ευρώ. Και αυτό να το δεχτώ εγώ, ότι είναι ένα σατανικό πολιτικό σχέδιο για να κερδίσει και αυτόν που δεν πείθει η πολιτική αυτή. Ερώτηση. Και τι κάνει το άλλο. Δηλαδή, να βγει και να πει, εγώ θα κυβερνήσω τη χώρα. Σε 2 μήνες, 3 θα είμαι κυβέρνηση. Ωραία. Ωραία. Έχω πει ότι θα καταργήσω τον έμφυα. Ναι, αυτό το έχει πει στη ΔΕΘ. Δεν μας έχει πει βεβαίως με τι θα το αντικαταστήσει και αυτό με φοβίζει πολύ. Αλλά τέλος πάντων, εγώ παίρνω ότι θα καταργήσω τον έμφυα. Γιατί δεν λέει στον κόσμο ότι μέχρι να βγω εγώ κυβέρνηση και να αντικαταστήσω αυτό το φόρο, δεν πληρώνεται τίποτα απολύτως. Μην πληρώνεται απολύτως τίποτα. Πολύ απλά, γιατί θα καταργήσω το φόρο. Γιατί να πληρώσετε για έναν φόρο, τον οποίο εγώ θα καταργήσω. Γιατί είναι άδικος, αντισυνταγματικός κτλ. Δεύτερον, μην κάνετε καμία ρύθμιση με την εφορία, μην προχωρήσετε σε κανένα διακανονισμό με την εφορία, διότι πολύ απλά, εγώ τώρα που θα βγω κυβέρνηση, θα επανεξετάσω μέχρι και το τελευταίο ευρώ ληξιπρόθεσμων μονοφυλών προς την εφορία των Ελλήνων πολιτών. Έτσι ώστε να βρούμε ποιοι είναι εκείνοι που είναι οι μπαταξίδες πραγματικοί, που τα έχουν φάει τα λεφτά και όλα αυτά τα πράγματα και πρέπει να πληρώσουν, και ποιοι είναι αυτοί που αδυνατούν λόγω έλλειψης πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας. Μέχρι τότε μην κάνετε απολύτως τίποτα. Τρίτο. Μην κάνετε καμία ρύθμιση με τις τράπεζες, μην προβείτε σε καμία, μην ενδώσετε στις τράπεζες, διότι οι τράπεζες δεν υπάρχει περίπτωση να τις αφήσουμε έτσι, θα αλλάξουμε το συγκεκριμένο πλαίσιο και θα επαναρρυθμίσουμε τα δάνεια από μηδενικής βάσης, έτσι ώστε να μπορεί να πληρώσει αυτός που πρέπει να πληρώσει και να βρούμε τα θαλασσοδάνεια από αυτούς κτλ. Γιατί δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Εσείς τι λέτε, θα ξεσηκωνότανε ο κόσμος ή θα ξεσηκωνότανε. Θα ξεσηκωνότανε ο πιο συντηρητικός ψηφοφόρος ή θα ξεσηκωνότανε. Δημήτρη Καζάκη, αυτές είναι δουλειές για μας, δεν είναι για το... Δεν διαφωνώ, απλά σου λέω να καταλάβουμε τώρα έτσι, γιατί υποτίθεται ότι κάνουμε επικοδομητική κριτική και αυτό πρέπει να κάνουμε, γιατί δεν μας ενδιαφέρει το πώς σκέφτεται η τσακαλώτη, η μπουρναλώτη και οι ιστορίες. Εμένα με ενδιαφέρει, κατά βάση, το πώς πρέπει να σκέφτεται ο απλός κόσμος. Λοιπόν, θα τον κέρδισε το συντηρητικό ψηφοφόρο. Σαν τρελό θα τον κέρδισε. Γιατί ο συντηρητικός ψηφοφόρος, εκτός από συντηρητικός, είναι και άνθρωπος και δεν μπορεί να επιβιώσει. Και όταν του πει, φίλε μου, σου δίνω μια ανάσα τώρα για τους 2-3 μήνες για να σου λύσω ολοκληρωτικά το πρόβλημα όταν εγώ κυβέρνηση. Πολύ απλά. Θα μου πείτε, ναι, θα τον κάνει ντά ο κύριος Πορτοσάλτε, όπως το λένε, και ο κύριος Πρετεντέρης. Εντάξει ρε παιδιά, συγγνώμη, αν τρομάζει από τον κύριο Μπάμπη και τον κύριο Μπουγιούκα, εντάξει, είναι λογικό. Τότε, γιατί θέλει να είναι η κυβέρνηση. Γιατί θα βγει η κυβέρνηση. Για να τρομάζει. Από τους αλαφουζέους, τους μπομπολέους κτλ. Και απέναντι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπάρχει ένας τρόπος για να τσακίσεις πλήρως τα μέσα με ενημέρωση από τώρα. Εφόσον είσαι κυβέρνηση... Μάλλον, συγγνώμη, είσαι με ένα κόμμα το οποίο πας για κυβέρνηση. Τι λες, ακούστε κύριοι, δεν ξέρω αν έχετε άδειες ή όχι, ή τι χρωστάτε, γιατί χρωστάτε εκατοντάδες εκατομμύρια. Μόνο οι αλαφουζέοι, μπομπολέοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτά χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια. Τα οποία έχουν χαριστικές ρυθμίσεις, χαριστικές περιόδους χάριτος δεκαετιών και όλα αυτά τα πράγματα. Ακούστε λοιπόν, πρώτον θα δούμε τι χρωστάτε. Δεύτερον, θα δούμε αν έχετε άδεια. Και τρίτον, θα δούμε αν αυτή η άδεια είναι νόμιμη. Δηλαδή, τηρεί τη βασική διάταξη του συντάγματος περί βασικού μετόχου.
ότι δεν μπορεί να είναι κάποιος βασικός μέτοχος όταν εμπορεύεται ή συναλλάσσεται με το ελληνικό δημόσιο. Συγγνώμη, ποιος είναι νόμιμος? Τα κανάλια που δεν έχουν δημοσιογράφους, πλάκα κάνουμε τώρα. Όχι, απλά σου λέω, με τόσο ωραίο τρόπο θα δεις τι σημαίνει Pampers Αλαφούζου, Pampers Ψυχάρι και Pampers Πόμπολα. Όχι τις σκούτες που μεταφέρανε στον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ να τα φοράνε Pampers Βρακάκι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο αδυνατίζεις την επίθεση που δέχεσαι. Την αδυνατίζεις, γιατί υποτίθεται ότι συντρίβεις παίρνοντας την κυβέρνηση. Αν θέλεις πραγματικά να το κάνεις αυτό. Γιατί δεν το κάνει? Μην βρεθεί κανένας να μου πει ότι αυτό το πρόβλημα θα δημιουργήσει δημοσιονομικό πρόβλημα στο κράτος. Γιατί δεν ξέρει τι του γίνεται. Πρώτον, γιατί οι ρυθμίσεις στην εφορία κτλ. Αποδίδουν σε ολόκληρο το χρόνο 1 με 2 δισεκατομμύρια. Από τα ληξιπρόθεσμα 72 δις που είναι διαμορφωμένα αυτή τη στιγμή. Για τις τράπεζες υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Εάν οι τράπεζες είναι κεφαλαιακά θωρακισμένες, όπως μας λένε, τότε γιατί κάθε μήνα από το Σεπτέμβρη αυξάνει η ρευστότητα που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Κατά περίπου 1,2 με 1,5 δισεκατομμύριο κάθε μήνα. Γιατί ρε παιδιά? Άρα λοιπόν ας τα αφήσουμε αυτά και ας μιλήσουμε σοβαρά, πρακτικά, άμεσα. Γιατί δεν μπορούν να γίνουν όλα αυτά? Και μια κυβέρνηση, μάλλον ένα κόμμα που διεκδικεί την κυβέρνηση, όταν δεν τολμάει να τα πει αυτά, πώς θα τολμήσει όταν πάρει κυβέρνηση και θα αντιμετωπίζει άδεια ταμεία, σαμποτάζ μες στο κράτος, διότι το κράτος ανήκει σε άλλον και θα εξακολουθεί να ανήκει σε άλλον. Τράπεζες, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα θα είναι απέναντί του. Πώς θα τολμήσει να σηκώσει ανάστημα όταν έχει μάθει τον κόσμο να βρίσκεται στον καναπέ, φοβισμένος, τρομαγμένος, μήπως και φύγουμε από το ευρώ, και το ζητάει απλά την ψήφο του? Πέστε μου εσείς δηλαδή, βρείτε μου μια λύση. Δεν σας λέω τι να ψηφίσετε, εδώ σας λέω τι να πιστέψετε. Δικαίωμά σας, σας λέω. Εδώ μιλάμε για. Εδώ πιστεύουν οι αρπετοειδοί που βγαίνουν από τα, ξέρετε, από κάτω, από το κέντρο της γης. Βγαίνουν από το τρίτο αυτό και τα 7 πετσιά της μοναξιάς και βγαίνουν από πάνω και κάθονται από κάτω και τα πιστεύουμε εμείς όλα αυτά. Αυτά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το τι πραγματικά έχει να γίνει. Και το δυστύχημα είναι, μην πιάσω κανέναν από αυτούς τους τύπους οι οποίοι τώρα μας ταπρίζουν ότι έχει σχέδιο Β. Όχι ο Λαβάνος, ο Τσίπρας. Ότι έχει σχέδιο Β και ότι άμα γίνει τσαμπουκάς θα σηκωθεί και θα φύγει και όλα αυτά τα πράγματα. Μην τολμήσει επί κυβέρνησης Τσίπρα να μας πει δεν γίνεται και τίποτα άλλο, γιατί ειλικρινά από μένα θα τον βρει. Θα τον πάρει και θα τον σηκώσει και δεν θα τον γλιτώνει κανένας. Από μένα θα τον βρει. Επιτέλους, πότε θα πάψουμε να έχουμε συνείδηση και πρακτική και συμπεριφορά απατεώνα? Πότε? Αυτά προς το παρόν και μετά από ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καζάκης, ήρθε στο και ο Θέμης ο Συμβουλόπουλος. Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, συζητούσαμε προηγουμένως για την όλη ιστορία αυτή με τον εκβιασμό που γίνεται και την άρκη που ετοιμάζουν να περάσουν στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ με ή χωρίς αυτοδυναμία, ναι. Για να γίνει οτιδήποτε. Σήμερα είχαμε και τη δημοσιοποίηση μιας ειδικής έκθεσης για την κατάσταση στην Ελλάδα. Βεβαίως. Ναι, είναι η έκθεση από τη ΦΙΝΤΙ, έτσι λέγεται στα αρχικά της. Είναι η Διεθνής Ομοσπονδία για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όπου σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έβγαλε μια έκθεση 104 σελίδων, που πραγματικά, εντάξει, εμείς τα ξέρουμε, τα λέμε τόσα χρόνια, αλλά σε αφήνει άφωνο και ο τρόπος που το προσεγγίζει, αλλά περισσότερο άφωνο σε αφήνει ότι κανείς μα κανείς δεν, όχι απλά δεν σχολιάζει, δεν το σηκώνει, δεν λέει ρε παιδιά, εντάξει, να ορίστε.
Δεν έχουμε δηλαδή τίποτα άλλο να φοβηθούμε. Μπορούμε να πάμε με ό,τι όπλο νομικό από το διεθνές δίκαιο, από τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί αυτό επικαλείται η έκθεση αυτή. Συγκεκριμένα, λέει ότι η συζήτηση για την κρίση στην Ελλάδα γίνεται ολοένα και πιο παροχημένη. Η κατάσταση με την οποία είμαστε αντιμέτωποι σήμερα δεν αποτελεί πλέον εκτροπή ή και στιγμιαίο μια κατάσταση κρίσης με την ακριβή σημασία του όρου. Αντιθέτως, γινόμαστε μάρτυρες μιας μετάβασης σχεδόν ολοκληρωτικής στην Ελλάδα προς μια νέα κατάσταση πραγμάτων, στην οποία οι συνθήκες, οι συνήθεις, συγγνώμη, κανόνες, ιδιαίτερα αυτοί που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, αμφισβητήθηκαν, υποβαθμίστηκαν και ενδεχομένως σχετικοποιήθηκαν. Επίσης, μια ακόμα μεταβολή μπορεί να παρατηρηθεί στον τρόπο λήψης αποφάσεων για ζητήματα τα οποία υπό κανονικές συνθήκες εμπίπτουν στην εθνική κυριαρχία. Εδώ, ένα νέο πολιτικο-οικονομικό μοντέλο, υπό το οποίο η de facto εξουσία ασκείται όλο και περισσότερο από υπερεθνικές δυνάμεις, φαίνεται να έχει προοδευτικά υποκαταστήσει το ρόλο των εθνών κρατών. Αυτή η μετατόπιση υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια που έχουν θέσει κράτη όσον αφορά την νόμιμη και οικειοθελή παραχώρηση της κυριαρχίας τους στους διεθνείς οργανισμούς και πρωτίστως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους οποίους ανήκουν. Τι πιο σαφές από διεθνή οργανισμό, από τη Διεθνή Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τι πιο σαφή αναφορά σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει, ειδικά στην Ελλάδα, πρώτα και κύρια εκεί και κατά σε επέκταση και στις υπόλοιπες χώρες του Νότου. Τι μας λέει λοιπόν η συγκεκριμένη έκθεση εδώ? Αποδομεί ουσιαστικά το επιχείρημα περί παράπλευρης απώλειας στα κοινωνικά, πολιτιστικά, πολιτικά και ατομικά δικαιώματα για μπροστά στην επίτευξη της οικονομικής προσαρμογής. Φτάνει δε στο σημείο, στο κεφάλαιο συμπεράσματα, στο κεφάλαιο 6, όσον αφορά τις πολιτικές λιτότητας και τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν, να τα κρίνει απαράδεκτα βάση του διεθνούς δικαίου, σημειώνοντας με νόημα ότι αυτοί που τα θέσπισαν πρέπει να λογοδοτήσουν για τις παραβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκάλεσαν. Παρακαλώ, σελίδα 90, όποιος πάρει την έκθεση στα χέρια του. Αποδίδει λοιπόν πολιτικές και νομικές ευθύνες στα εμπλεκόμενα μέρη και όχι μόνο στην Ελλάδα. Μάλιστα, δεν μένει στην απλή διαπίστωση της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας, αλλά προβαίνει και σε συστάσεις, έτσι, λέγοντας προς την Ελλάδα συγκεκριμένα, γιατί προβαίνει σε συστάσεις προς όλους τους εμπλεκόμενους. Προς την Ελλάδα λέει, η Ελλάδα πρέπει να αποχωρήσει και να μην εισέλθει σε οποιαδήποτε άλλη συμφωνία οικονομικής βοήθειας με την οποία αναλαμβάνει υποχρεώσεις που παραβιάζουν ή περιορίζουν την ικανότητά της να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σχολίασε, σε παρακαλώ. Έτσι, γιατί... Δεν ξέρω, εγώ τα λέμε εδώ και από το 2010, ίσως και παλιότερα. Τότε μας λέγανε ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα. Η σημερινή που ήταν έτοιμη, μάλλον οι αυριανοί κυβερνήτες αυτού του τόπου, ή τουλάχιστον οι φερόμενοι ως αυριανοί κυβερνήτες, μας λέγανε τότε δια του στόματος του κυρίου Σταθάκη ότι δεν πρόκειται να επιβληθεί κανένα καθεστώς ειδικής κατοχής στην Ελλάδα. Αυτό έγραφα εγώ στις αρχές Μαρτίου του 2010 από την εφημερίδα Αυγή. Ήταν το πρώτο και το τελευταίο ολίσθημα που έκανα στο να γράψω σε κομματική εφημερίδα, κομματικό όργανο. Και μου απάντησε ο κ. Σταθάκης την επόμενη Κυριακή, λέγοντας ότι αυτά τα πράγματα που λες δεν ευσταθούν, δεν πρόκειται να γίνει χρεοκοπία. Και το ζήτημα μόνο είναι να δούμε πώς, με ποιο τρόπο θα διαπραγματευτούν. Από τότε θα διαπραγματευόντουσαν αυτοί. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν πάνε χωρίς να έχουν ιδέα το που βαδίζουν, τουλάχιστον αυτή την εικόνα μου δίνουν, χωρίς να χρησιμοποιήσουν κανένα νομικοπολιτικό επιχείρημα, ούτε οικονομικό, απλά πηγαίνοντας με βάρκα με φόντο την φεγγαράδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν καταλαβαίνουν ότι είναι πίχτατο σκοτάδι για τον ελληνικό λαό. Πολύ δε περισσότερο δεν υπάρχει ξεκαθαρισμένο ότι ξεκινάμε από την υπεράσπιση δικαιωμάτων. Έχει μεγάλη σημασία και η έκθεση, αλλά και οποιοδήποτε σοβαρός άνθρωπος ξεκινάει από την εξής βασική παραδοχή, και την οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Έχει δικαιώματα ο ελληνικός λαός ή δεν έχει? Ανθρώπινα, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, όπως ακριβώς το λέει. Δικαιώματα έχει? Αυτά οφείλει να τα υπερασπίζεται μια κυβέρνησή του και φυσικά και ο ίδιος ο λαός πρωτίστως, ή δεν έχει? Και πρόσεξε, λέει μέσα συγκεκριμένα ότι δεν πρόκειται για εκτροπή, γιατί η εκτροπή θεωρείται έτσι μια στιγμιαία μετάβαση, ας πούμε, σε μια άλλη κατάσταση στην οποία υποτίθεται ότι επανέρχεσαι.
Εδώ δεν μιλάει για εκτροπή, μιλάει για μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση. Έτσι. Περίοδος πολιτικής ανομαλίας είναι. Ακριβώς. Πλήρους πολιτικής ανομαλίας. Ακριβώς. Λοιπόν. Μιλάει καθαρά για υπερεθνικούς οργανισμούς, για χώρες εθνικής κυριαρχίας, παραπάνω από αυτό που επιτρέπει, αν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι κάπως επιτρέπεται μέσα σε εισαγωγικά, το ότι εντάξει δεν είστε τόσο κυρίαρχος λόγω της ένταξής στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως παλιότερα. Αλλά και αυτό το πράγμα δηλαδή, και την οικειοθελή δηλαδή λέει, η παραχώρηση της κυριαρχίας στους διεθνείς οργανισμούς, τη βάζει ότι δεν είναι νόμιμη πλέον. Ωραία. Και το ίδιο το κράτος δηλαδή να σου πει, ότι η ίδια η κυβέρνηση, ότι ξέρεις τι ρε παιδί μου, δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν μου λέτε κάτι, εγώ απλά να βάλω ένα ζήτημα. Μήπως αυτή η έκθεση και ανάλογες πολλές άλλες εκθέσεις, όπως ας πούμε της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, που είναι κάτι ανάλογο. Ναι, είναι κάτι ανάλογο. Είναι κάτι ανάλογο. Όπως επίσης και πολλές άλλες εκθέσεις που έχουν γίνει, ή για παράδειγμα πρόσφατα μία έκθεση που μάζευε τα στοιχεία σχετικά με τον Δέλτα Νιτάφ που αφορούσε τη μισθωτή εργασία. Συγγνώμη, το διεθνές γραφείο εργασίας, χωρίς βεβαίως να προχωρά σε προτάσεις ανατρεπτικού χαρακτήρα, διότι το διεθνές γραφείο εργασίας δυστυχώς δεν σέβεται τον εαυτό του και έτσι απλά κάνει διαπιστώσεις. Αλλά τέλος πάντων, οι διαπιστώσεις έχουν την αξία τους. Ναι. Ή αντίστοιχα η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, που την οποία την έχουν ξεχάσει άπαντες. Και αυτή την αναφέρει η έκθεση. Ναι. Άπαντες την έχουν ξεχάσει. Μιλάω από τις πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, θα γίνει μεγάλο τζόκο. Θα βγουν οι πολιτικές δυνάμεις να το σηκώσουν. Θα προσπαθήσουν να επιστρατεύσουν όλες τις δυνάμεις τους ώστε να επικεντρωθεί σε τέτοιου είδους επιχειρήματα και προβληματισμούς η συζήτηση μπροστά στην εκλογή του δίθεν Προέδρου της ποιας δημοκρατίας. Τώρα τέλος πάντων, ναι, δεν υπάρχει δημοκρατία, και μπροστά στις εκλογές, στις υπερχόμενες εκλογές. Θα το κάνουν ή θα μείνουμε στην παράσταση Λαζόπουλος Χαϊκάλη και άλλη κομική πολιτική. Φαίνεται ήδη, Βρεσί Δημήτρη. Είναι σύμπας, πώς να το πούμε, όλο το πολιτικό και κομματικό σύστημα αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε και λέμε, το πρώτο πράγμα που πετύχανε ή που θέλουν να πετύχουν με την Χαλκιάδα, πώς να το πούμε αυτή, του Χαϊκάλη, έτσι λοιπόν, είναι να αποπροσανατολιστεί ο κόσμος, να μην συζητάει τα προβλήματά του, αλλά να κάνει σαν χαζοχαρούμενοι, πληρώνονται αυτά. Λοιπόν, δεύτερον, να πετύχουν ώστε να αθωωθούν το σύνολο του πολιτικού συστήματος, γιατί κάποιος βρέθηκε να καταγγείλει, ένας πολιτικός όνδρας κατήγγειλε έναν άλλο πολιτικό όνδρα για χρηματισμό. Και μάλιστα χωρίς να κάθεται να σκεφτεί κάποιος σοβαρά τι είναι αυτό που λέγεται, πώς λέγεται και το τι θα γίνει. Και επειδή έχω μια κακή συνήθεια, το αυτό που έχω στην κανιακή μου κάψα να το χρησιμοποιώ πανάθεμά με και να μην δέχομαι, όπως η συντριπτική πλειοψηφία των συνανθρώπων μου, να το βάζω σε αδράνεια μονίμως και κατεβάζω το ρολό. Λοιπόν, λέω κάτι πολύ απλό. Εάν μου συνέβαινε εμένα αυτό, ερχότανε κάποιος και μου έλεγε, Μάγκια, πάρε αυτό το παραδάκι, είμαι βουλευτής, πάρε το παραδάκι για να ψηφίσει αυτό το πράγμα, και εγώ ήθελα να τον καταγγείλω, τι θα έκανα? Το πρώτο πράγμα που θα έκανα είναι να πάω στον εισαγγελέα, χωρίς πριν γίνει, φυσικά θα ενημερώνει τον αρχηγό του κόμματός μου και όλα αυτά τα πράγματα, βεβαίως αυτό είναι αυτονόητο, εφόσον ανήκα σε κάποιο πολιτικό σχηματισμό, και μετά θα πηγαίνα κατευθείαν στον εισαγγελέα να καταθέσω μήνυση, φυσικά με τέτοιο τρόπο ώστε να κινηθεί αυτόφορη διαδικασία. Γιατί ο εισαγγελέας θα σου λέγε, φίλε μου, κοίταξε, δέξου να τα πάρεις, θα τα σημαδέψουμε και μόλις γίνεται η συναλλαγή θα τον αρπάξουμε. Αυτό θα σου λέγει ο εισαγγελέας, εάν σεβόταν τη δουλειά του. Και μετά θα τον άρπαζαν. Και μόλις θα τον άρπαζαν, εσύ τότε θα βγαίνεις σε δηλώσεις. Και θα έλεγες, κοιτάξτε μάγκες, προσπάθησαν να με χρηματοδοτήσουν, τους έστησα όπως γίνεται σε οποιαδήποτε δωροδοκία στο δύο, επιχειρηματίες που τους εκβιάζουν, διάφοροι που τους πουλάνε προστασία ή οτιδήποτε. Έτσι δεν γίνεται, ρε παιδιά. Έτσι δεν γίνεται. Γιατί δεν έγινε αυτό? Αντίθετα, η ιστορία έσκασε διαμέσου του κύριου Λαζόπουλου. Ο κύριος Λαζόπουλος μας την ανακοίνωσε και ο κύριος Χαϊκάλης την επιβεβαίωσε. Δεύτερο, εάν έπρεπε να κινηθώ εγώ εναντίον αυτού, θα κινιόμουν ως βουλευτής ή θα παρετόμουν από το αξίωμά μου? Φυσικά θα κινιόμουν μετά από παρέτηση από το βουλευτικό μου αξίωμα. Για ποιο λόγο? Για τον αυτονόητο. Για να μην βρεθεί έστω και ένας
ένα παπαγαλάκι να πει ότι την κατηγορία την έχω κάνει και την έχω στήσει εγώ προκειμένου να έχω εκλογικά ωφέλη για την πάρτη μου. Θα παρετιόμουν από τη θέση μου, έτσι αλλιώς το κόμμα μου δεν θα την έχανε την έδρα αυτή, γιατί θα πήγαινε πρώτος πυλαχών, ο πρώτος πυλαχών βουλευτής, και θα πήγαινα σαν ιδιώτης και θα τον ξεμασχάλιζα τον κερατά. Αυτός που πήγε να με λαρώσει, ώστε να μην μείνει ούτε η παραμικρή σκιά στο όνομά μου. Ούτε να βγει κανείς και να πει ότι υπάρχει σχέδιο για να τα οικονομήσω εγώ ή οτιδήποτε, οτιδήποτε. Γιατί τι θα μπορούσε να πει κάποιος. Τώρα 100.000 σενάρια. Αυτό λέω. Τι μπορεί να πει κάποιος. Να πει αυτό που λέει ο κύριος Αποστολόπουλος. Ο κύριος. Αυτός ο τύπος που τον καταγγέλνουν οι πάντες τώρα. Έτσι. Ωραία. Θα μπορούσε να πει. Μα εγώ το διευκόλυνα. Μα ήδη ο κύριος Χαϊκάλης έχει επιβεβαιώσει ότι το διευκόλυνα. Και τι μου λέει εμένα ότι ο κύριος Χαϊκάλης και ο κύριος Αποστολόπουλος δεν τα χαλάσανε στην τιμή. Από το διάλογο που άκουσα, ελέγχεται τώρα αν είναι βεβαίως, αυθεντικός ναι. ή όχι. Καλά, ναι, προφανώς. Υπήρξε και ίχνος απειλής. Έτσι, να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι. Ναι, απλά λέω το εξής. Δηλαδή, η κουβέντα ότι μη πας σε περιπέτειες, γιατί δεν θα βρίσκεις ούτε την ψήφο σου και τα λοιπά, και είναι απειλή. Έτσι. Εντάξει, αυτό είναι εκλογική απειλή, οι απειλές είναι άλλες, θα τα πούμε μετά. Ποιο είναι το θέμα? Το βασικό ζήτημα είναι που θα πρέπει να πούμε είναι ότι ο κύριος Χαϊκάλης έχει χειριστεί με τέτοια την ιστορία με τέτοιο πώς θα το πούμε, αδόκιμο τρόπο, ώστε μπορεί οπωσδήποτε να πει οτιδήποτε. Για παράδειγμα, γιατί να μην πω ότι ρε παιδί μου ζητούσε 1,5 εκατομμύριο, του δίνανε 700 και χάλασε τη δουλειά. Να μην ξεχνάμε ότι ο κ. Χαϊκάλης στις 11 Δεκεμβρίου του 2014 είχε κάνει την εξής καταπληκτική δήλωση στο ραδιοσταθμό παραπολιτικά μαζί με την κυρία Κόλια Τσαρουχά και ο κ. Παύλος Χαϊκάλης, που είπε θα μπορούσε να αλλάξει στάση μου εάν υπάρχει κάτι συντρατηγικό. Λέει, θα καταψηφίσω τον πρόεδρο, αλλά θα μπορούσε να αλλάξει στάση μου αν υπάρχει κάτι συντρατηγικό. Μια εθνική υπόθεση, ένας εθνικός κίνδυνος, αυτό για μένα θα ήταν ένας προβληματισμός ιδιαίτερος. Έχω και εγώ τα συνειδησιακά μου. Την κυρία. Γιατί να μην είναι στημένο πάνω σε αυτό τώρα. Μπράβο. Ο κύριος Χαϊκάλης λέει ότι αυτό το έκανε για να του δώσει θάρρος. Εγώ λέω, γιατί τη στήσανε τη δουλειά όπως τη στείλουν κανονικότατα? Να δεχτεί. Με παρουσία εισαγγελέα, τον παρακολουθεί παρουσία εισαγγελέα και αστυνομική, και να το τσακώσουν στα πράσα. Μέχρι στιγμής δεν έχει κινηθεί καν εισαγγελική αρχή. Εάν περιμένουν το λεγόμενο, φυσικά σε κάποια στιγμή εγώ πιστεύω θα κινηθεί, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εάν είναι το θέμα να κινηθεί αυτεπαγγελτά, θα περιμένουμε σαΐ και αφού πλέον όλα στρογγυλοποιηθούν. Η καλύτερη θέση, αν ήθελε να τον πιάσει, είναι αυτό το πράγμα που λέω. Πάω, βρίσκω, εγκρυπτώ και παραβίστω και στείνω την φάκα για αυτόν που θέλει να με λαδώσει. Και μετά τον καταγράφουν οι επαγγελματίες, όχι το δικό μου καρούλι. Οι επαγγελματίες, δηλαδή η αστυνομία, η ασφάλεια δηλαδή, μαζί με τον εισαγγελέα, με εντολή εισαγγελέα, και τον τζακώνουν στα πράσα. Και τότε δεν θα μπορεί να πει, α, ξέρει τι γίνεται, α, μουσου ξου, φούσου του. Δεύτερο. Ο κύριος Αποστολόπουλος ήταν ένας άνθρωπος που κατ' ομολογία όλων πέρασε από το Πασόκ τη Νέα Δημοκρατία και κατέληξε δεξί χέρι του κύριου Καμένου. Ήτανε μαζί του σε όλες τις επίσημες συναντήσεις κτλ. Ο κύριος Καμένος τώρα είναι λαύρος ενάντια στον κύριο Αποστολόπουλο. Σωστά. Το ερώτημα είναι, φέρει ή δεν φέρει πολιτική ευθύνη που τον ανέδειξε ως δεξί του χέρι στο κόμμα του? Και με ποια κριτήρια τον ανέδειξε δεξί χέρι? Για φανταστείτε ρε παιδιά, δηλαδή. Εγώ επικαλούμαι τους αναφέρομους κυρίως σε επαμήντες. Φανταστείτε εγώ ως γενικός γραμματέας, βέβαια δεν έχουμε τις διαδικασίες εμείς στο ΕΠΑΜ, αλλά δεν σαν γενικός γραμματέας να επέλεγα κάποιον ως δεξί μου χέρι και να είναι απατεώνας αυτός. Από ευθυξία, πέρα από θα πέφτει το όλο το ΕΠΑΜ να με φάει, έτσι. Και είναι, έτσι είναι η κουλτούρα του ΕΠΑΜ. Έχω αυτές τις διαδικασίες είναι και καλά θα γινόταν. Αλλά από ευθυξία εγώ θα είχα παραιτηθεί από τη θέση μου. Αυτό δείχνει τουλάχιστον ότι είμαι ανίκανος.
ότι δεν μπορώ να κρίνω τον άλλον αν είναι απατεώνας ή όχι. Και θα λέγα, ας μπει κάποιος άλλος πιο ικανός στη θέση μου. Δεν είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Πολύ δε περισσότερο όταν πρωταγωνιστώ στην καταγγελία αυτή και πάμε σε εκλογές, ώστε να αθωώσω το κόμμα μου από μια μορφή που θα λέει, ξέρεις, όλο το υπόθεση είναι στημένη. Γιατί αυτό λέει, τα παπαγαλάκια του Σαμαρά, αυτό λένε ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι. Όλη την υπόθεση την έχει στήσει ο Καμένος, γιατί βλέπει το κόμμα του να βυθίζεται και θέλει να πάρει ψήφους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος Καμένος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων. Ναι. Ναι, και αυτό παίζει και ένα ρόλο. Γιατί Λαζόπουλος, Τσίπρας, ας πούμε, να δίνουν εύσημα σε αυτή την ιστορία, καθίστε ρε παιδιά. Καθίστε ρε παιδιά. Μυρίζει άσχημα. Και τέλος πάντων, μετά από όλα αυτά τα πράγματα, καμία αξιοπρέπεια. Στοιχειώδης. Καμία. Τέλος, εγώ είχα πει από την αρχή, χωρίς πριν διαβάσω τα στοιχεία, ότι μυρίζει περίεργα αυτή η καταγγελία του κυρίου Χαϊκάλη. Και όχι γιατί τον θεωρώ εξ όλης και προόλης τον άνθρωπο, όχι. Γιατί όλο το σκηνικό δεν μου δένει. Δηλαδή, εγώ ξέρω, επειδή είμαι φιλομαθής, Τιμ Βορύχος των βιβλίων, λοιπόν, είναι γνωστό ότι με Τιμ Βορύχος, μου έχει καταγγείλει και γνωστός τέλεχος του Κορδάτου, περί τούτου. Λοιπόν, ξέρω από την ιστορία και από μαρτυρίες σε ανάλογες περιόδου που μετά από χρόνια βγαίνουν στο επιφάνεια, ότι όταν πάνε να εξαγοράσουν ένα βουλευτή για να κάνουν δουλειά, το κάνουν με πολύ επαγγελματικό τρόπο. Και ξέρεις ποιος είναι ο επαγγελματικός τρόπος? Ο επαγγελματικός τρόπος είναι όπως η ταινία «Ο Νονός». Τι του είπε, πώς έκανε τις δουλειές του ο Νονός? «I'll make him an offer that he cannot refuse». Θα του κάνω μια προσφορά που δεν μπορεί να αρνηθεί. Και ποια είναι η προσφορά? Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Τα λεφτά πάντα στα δίνουν για να γλυκαθεί αυτό που θα σου πούν. Φίλε μου, αν δεν το κάνεις αυτό, εσύ και η οικογένειά σου θα σας βρουν θαμμένους ή πεταμένους σε μια θάλασσα ή κάπου αλλού. Για να μην σας λέω ότι είναι έτσι ή είναι αλλιώς, την Παρασκευή σας διάβασα από το βιβλίο του Αθανασίου Σπανίδη, Ναυάρχων Αποστρατεία, Γενικού Διευθυντή της ΕΡΕ επί Ιουλιανών, πως ο ίδιος χρημάτισε, δωροδόκησε δηλαδή, μέσω μικρού δανείου, μουσουλμάνο βουλευτή, Τούρκο όπως τον λέει, βουλευτή του κόμματός του, προκειμένου να ψηφίσει την κυβέρνηση Στεφανόπουλου για να σταθεί αυτή η κυβέρνηση. Και όταν αυτός, επειδή ήταν μικρό το δάνειο, δεν ήταν αρκούντος μεγάλο από ό,τι φαίνεται, ή δεν ξέρω για ποιο λόγο, φοβόταν ίσως, ήταν, πώς να το πούμε, αφιταλαντευόμενος, τον έπιασε και απείλησε τη ζωή του. Πρόσεξε, γιατί αν δεν ψηφίσεις, κινδυνεύει η ζωή σου. Και για να το ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα, τι πήγε και έκανε? Φώναξε τον Αβέροφ, ο οποίος ήταν γνωστός κουμπουροφόρος μέσα στη Βουλή την εποχή εκείνη αλλά και αργότερα, γνωστό κάθαρμα από την εποχή της κατοχής, για να ξέρετε, και ο οποίος μονίμως κυκλοφορούσε με πιστόλι, και του είπε, πρόσεχε τον αυτόν μέχρι να ψηφίσει. Αυτά δεν γίνονταν μόνο τότε στη Βουλή, γίνονται ακόμη και σήμερα. Όταν λοιπόν θέλει κάποιος να σε εξαγοράσει, δεν πάει ένας τυχάρπαστος χαζοβιόλης όπως ο Αποστολόπουλος, τουλάχιστον αυτή την εικόνα μου αποκόμισα βλέποντας το βίντεο. Ένας τυχάρπαστος χαζοβιόλης, καφενόβιος τύπος, και μάλιστα είναι εντυπωσιακό. Ο τρόπος που μιλάει δείχνει άνθρωπο καφενείου. Αμέσως αντιλαμβάνεσαι ότι ο άνθρωπος είναι από μια γνωστή μερίδα που κυκλοφορεί στα πολιτικά γραφεία, στους παραδρόμους και παρασκήνια των πολιτικών κομμάτων εξουσίας, που πουλάει εκδουλεύσεις για να επιβιώσει. Δεν είναι από τα μεγαλοπαράγοντες και όλα αυτά τα πράγματα. Τίποτα. Είναι από αυτά τα τροχτικά που λέμε. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο τύπος
δεν στέλνουν τέτοιους τύπους. Στέλνουν επαγγελματίες του είδους. Επαγγελματίες που όταν τους βλέπεις και σου μιλάνε, κατουργέσαι πάνω σου, ειδικά όταν είσαι χαϊκάλης. Δηλαδή και εσύ δεν είσαι της πιάτσας παιδί. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Και θα πήγαινε εκεί πέρα και θα κατουργιόταν επάνω του ο Παύλος, ο Χαϊκάλης. Και δεν τολμούσε να πει τίποτα. Έτσι γίνονται οι εξαγορές. Έτσι γίνονται οι εξαγορές εάν ήθελε ο ξένος παράγοντας, πρωτίστως, να βγει πρόεδρος από αυτή τη Βουλή. Εάν ήθελε, πιστεύετε στα σοβαρά, ότι ο Χαϊκάλης, ο Καμένος και όλοι αυτοί δεν θα ψήφιζαν? Δηλαδή δεν έχουν τρόπους να τους εκβιάσουν και να τους πιέσουν ώστε να τους αποσπάσουν ψήφο? Τι λέτε εσείς? Για κάτσε, για καθίστε εδώ και σκεφτείτε το λιγάκι, έτσι ψύχρεμα. Είδες όμως πόσο αποπροσανατολιστικό είναι όλο αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή? Και βέβαια. Γιατί ο καθένας δεν ξέρει τι να πιστέψει, δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις, υπάρχει... Το μόνο καλό που μπορώ να πω ότι συμβαίνει για την πλειοψηφία του κόσμου, μακάρι να συμβαίνει αυτό, είναι ότι αποδομείται πλέον τελείως στα μάτια του όλο το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή βγαίνει μια ιδέα, δυσοσμία, μπόχα, όπου κάνει τον άλλο να ιδιάζει, έτσι κι αλλιώς υπάρχει απόσταση. Το θέμα είναι ότι τους παροπλίζει όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να ασχοληθώ πια με τα πολιτικά, δεν έχω να περιμένω τίποτα από αυτούς. Ένα μεγάλο κομμάτι, και ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, λέει αϊσυχτήρα όλοι σας. Και αποδομείται λοιπόν, το σύμπαν. Εδώ που τα λέμε. Εμένα με σόκαρε, για παράδειγμα, όταν άκουσα τον κύριο Χαϊκάλη σε μια δήλωσή του να λέει το εξής καταπληκτικό. Είχα 5.000, μου ζήταγε λέει κάποια λεφτά να τα τοποθετήσει για να έχω κέρδος. Λέει είχα 5.000, λέει, μόνο τόσο γιατί έχω αντιμετωπίσει οικονομικό πρόβλημα. Είχα 5.000 και του τα έδωσα, λέει, και μου έφερνε 500 κάθε μήνα. Και όταν του ζήτησα το κεφάλι μου, το επέστρεψε το κεφάλι των 5.000. Συγγνώμη ρε παιδιά, εσείς που μας ακούτε, γιατί εγώ τρελάθηκα. Έρχεται κάποιος άσχετος, σου λέει δώσ' μου λεφτά να τα κινήσω για να κερδίσεις, και σου τα δίνεις. Και αν αυτά τα κέρδιζε πουλώντας προστασία ή ναρκωτικά. Πού ρε παιδιά, δηλαδή με συγχωρείτε, έτσι γίνονται οι δουλειές? Ναι. Οι δουλειές οι ύποπτες, ναι. Αλλά ο κοινός άνθρωπος, αυτός δηλαδή που δεν είναι τρυπωμένος, τρουπωμένος, δώσ' μου μια τρούπα να τρουπώσω, που λέει. Γιατί, δηλαδή, τρούπωσα θα δεις. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, μια στιγμή ρε παιδιά, υπάρχει ένα θέμα. Και επειδή με συγχωρείτε, αλλά λόγω της δουλειάς και της προηγούμενης εργασιακής μου εμπειρίας, έχω μια δυνατότητα μικρή ίσως να διαβάζω πρόσωπα και στάση σώματος. Με συγχωρείτε, ούτε ο Λαζόπουλος με πείθει, ούτε ο κύριος Χαϊκάλης με πείθει. Παρά το γεγονός ότι είναι εξαίρετοι ηθοποιοί και οι δύο. Δεν με πείθουν. Αυτός που τον έχει ο άλλος κολλήσει στον τοίχο και τον εκβιάζει για να κάνει διάφορα, είναι πύρκε μανία όταν καταγγέλει. Πύρκε μανία. Φωτιά, λαύρα. Έτσι, δεν είναι ναι, να σας πω, δεν ξέρω, μια μύγα πετάει, πού θα πάει αυτή η μύγα. Δεν μιλάει έτσι. Έτσι, δίνει μάχη εκείνη την ώρα με τον εαυτό του, τη συνείδησή του, με τον κόσμο που μπορεί να του ρίξει ρετσινιά, με αυτούς που του κακολογούν και που θα του κακολογούν από τα μέσα, με τον ξεφτυλισμένο τον Σαμαρά που του κάνει μήνυση όντας πρωθυπουργός. Άλλος εκεί. Μεγάλος μάγκας ρε εσύ. Αλλά αυτός εντάξει ρε παιδί. Μεγάλος μάγκας ρε εσύ. Χάσει κάθε... αυτό δείχνει. Κοίταξε. Εγώ τι πιστεύω. Δύο τινά μπορούν να συμβαίνουν. Ή όλο αυτό είναι ένα στημένο παραμύθι μόνο και μόνο για την προεκλογική φιέστα του ΣΥΡΙΖΑ και του Καμένου. Και έχουν βάλει το Χαϊκάλη, καλός ηθοποιός είναι, να το παίξει ο ηθοποιός. Αυτό είναι το ένα ενδεχόμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος ήταν... Είναι το γνωστό λαμόγιο που κυκλοφορεί πάντα στα γραφεία των αρχηγών. Τέτοια λαμόγια σίγουρα έχει ο Καμένος πέρα από τον κύριο Αποστολόπουλο. Και όχι μόνο ο Καμένος, οποιοδήποτε κομματικό σχηματισμός λειτουργεί όπως η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Γιατί οι ΑΝΕΛ έχουν ακριβώς την ίδια λειτουργία. Ακριβώς την ίδια λειτουργία. Αρχηγικό κόμμα, ό,τι γουστάρει κάνει ο Θεός. Χωρίς να δίνει εξηγήσεις, χωρίς να απολογείται, χωρίς να έχει ευτυχία, τσίπα. Λοιπόν, πέρα όμως από αυτό το πράγμα. Και σίγουρα και άλλος εκ αυτών, δεν υπάρχει περίπτωση.
Αυτός είχε απομακρυνθεί από το κόμμα, δεν το διαγράψανε, δεν το διαγράψε ο κύριος Καμένος, δεν είδε ότι είναι, πώς το λένε, λαμόγιο και, και το διαγράφει. Όχι, έφυγε μόνος του, αναζητώντας ενδεχομένως καλύτερη και πιο επικερδή καριέρα. Ενδεχομένως, δεν ξέρω. Και επανήλθε και την κάτσανε τη βάρκα. Λοιπόν, αυτό είναι η μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή είναι ο Σαμαράς να είναι τόσο πολύ πανικόβλητος στην απόφαση των Ευρωπαίων να πάνε σόνιγαλα σε εκλογές για να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη κυβέρνηση, ώστε προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, να μπορεί να δημιουργήσει ένα-δύο περιβάλλον ώστε να διαπραγματευτεί εντωμεταξύ για να μην γίνει, πώς να το πούμε, βορρά στη ρωμαϊκή αρένα που θα στηθεί μετά. Λοιπόν, προκειμένου να ησυχάσει το πλήθος. Ξέρετε, το πλήθος, το χιουχάρισμα κτλ. Δίνουν κάποιον βορρά στα θηρία για να τελειώνουν η ιστορία, να μην απαιτεί και το κοινωνική δικαιοσύνη, πραγματική δικαιοσύνη, σύνταγμα, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει ξαμολύσει ό,τι σκυλή έχει ή οποιονδήποτε, πώς είναι ο μαφιόζος που βγάζει στην πιάτσα, λέει αυτόν το θέλω νεκρό. Και τρέχουνε, ας πούμε, από το τζιλιαδόρο, ας πούμε, εκεί πέρα μέχρι τον πιστολά. Και τρέχουν, ας πούμε, πάνω ξυπνήσεις, πάνω και την αμοιβή. Έτσι λοιπόν ο κ. Αποστολόπουλος έπιασε τον Χαϊκάλη, πιστεύοντας ότι ο κ. Χαϊκάλης μπορεί να ενδώσει, γιατί έχει οικονομικό πρόβλημα, όπως έχει ομολογήσει και ο ίδιος, ή ενδεχομένως άλλα πράγματα, δεν μας ενδιαφέρουν, και προσπάθησε να το προσπάσει την ψήφο για να διαπραγματευτεί, για να πάει μετά στο μεγάλο αρχηγό, το Σαμαρά δηλαδή, και να του πει: κοίταξε να δεις, κοίτα τι ώρες που είμαι εγώ, σου φέρα και ένα άλλο ψήφο ακόμη. Τι έχω να πάρω. Αυτό. Εντάξει, άρα είδες πόσα σενάρια βγαίνουν μπροστά. Πόσες ενδεχόμενα υπάρχουν. Το μόνο που δεν πείθομαι είναι η επίσημη εκδοχή. Για την οποία δεν πείθομαι. Γιατί ξέρω πώς γίνονται οι δουλειές. Ξέρω πώς γίνονται οι δουλειές αυτού του τύπου. Λοιπόν. Και ο κ. Καμένος ξέρει πώς γίνονται. Ωραία. Έτσι. Αντί λοιπόν αυτή τη στιγμή μέσα στη Βουλή, πάνω στην εκλογική διαδικασία της εκλογής Προέδρου, να βγει τουλάχιστον η αντιπολίτευση, τουλάχιστον η αξιωματική, αλλά και η Ελλάσσονα αντιπολίτευση, και να πούν τουλάχιστον πέντε πράγματα για την έκθεση αυτή που διαβάσαμε προηγουμένως, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Όλο το πολιτικό σύστημα είναι, καταρχήν, ο πολιτικός λόγος είναι τόσο ρηχός και είναι τόσο έξω από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, που πραγματικά δηλαδή ό,τι και να πεις και να σχολιάσεις πάνω σε αυτή την ιστορία είναι σαν να ασχολείσαι λίγο και εσύ πια με τα πίτουρα. Τέλος πάντων, θα σε διώξω λίγο, Δημήτρη, και θα σε πάω και στη Βενεζουέλα, που τουλάχιστον εκεί ο λαός αισθάνεται κυρίαρχος της πατρίδας του, και έτσι θα το αφιερώσουμε και λίγο στους αριστερούς ευρωπαϊστές αυτό, γιατί πολύ πρόσφατα η Αμερικανική Γερουσία ψήφισε εκ νέου την επιβολή κυρώσεων ενάντια στη Βενεζουέλα, με νομοθέτημα που φέρει τον προκλητικό και υποκριτικό τίτλο «Υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών της Βενεζουέλας». Δηλαδή βγήκε επίσημα η Γερουσία να εγκρίνει και να ψηφίσει νομοσχέδιο των Αμερικανών, όπου κόπτονται και ανησυχούν πάρα πολύ για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα, και βγάλανε κυρώσεις. Είναι μεγάλη υποκρισία αυτό που συμβαίνει, και δεν μπορεί βέβαια να πείσει και πλέον κανέναν ηλίθιο για το ρόλο των ΗΠΑ που παρουσιάζονται εδώ σαν αυτόκλητοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και με την αρρωγή βέβαια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η απάντηση όμως ήρθε από τη Βενεζουέλα και ήρθε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο, και ευχαριστούμε τον Τσοπάνη από τα Τζουμέρκα που μας πέρασε ένα μικρό απόσπασμα από την απολαυστική ομιλία του Μαδούρο, μια πραγματικά λεβέντικη και συνάμα πολύ συγκινητική ομιλία, όπου σε απάντηση των κυρώσεων που ψήφισαν η Γερουσία των Αμερικανών, ένα μικρό απόσπασμα θα διαβάσουμε, λέει: «Χθες η Γερουσία των ΗΠΑ, θρασείς γερουσιαστές των ΗΠΑ, θρασείς συμπεριαλιστές στη Γερουσία, ενέκριναν ψήφισμα για την επιβολή κυρώσεων ενάντια στη Βενεζουέλα. Ποια είναι η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για να επιβάλλει κυρώσεις ενάντια στην πατρίδα του Μπολιβάρ? Δεν δεχόμαστε κυρώσεις από θρασείς συμπεριαλιστές. Θα πρέπει να μάθουν να σέβονται την πατρίδα του Μπολιβάρ. Είμαστε οι απόγονοι του Αγιακουχόλ, απόγονοι του Καραμπόμπο». Προφανώς είναι εθνικοί ήρωες.
Λοιπόν, είμαστε τα παιδιά του Μπολιβάρ, είμαστε τα παιδιά του Τσάβες. Αγανάκτηση και απόρριψη των κυρώσεων είναι αυτό που αισθάνεται ο λαός μας. Αγανάκτηση και η αποκήρυξη κατάμουτρα στις απειλές από το Λευκό Οίκο. Είναι απελπισμένος επειδή τους έχουμε νικήσει το 2014 και επειδή πρόκειται να συνεχίσουμε να νικούμε τις μαριονέτες τους, τον νεοφασισμό των δεξιών που είναι μισθωτές μαριονέτες των συμφερόντων των ΗΠΑ. Όντας απελπισμένοι, θέλουν να αμφισβητήσουν τη Βενεζουέλα με κυρώσεις και με απειλές. Μέσα σε αυτή την τρέλα που επικρατεί, κύριε Ομπάμα, οι κυρώσεις δεν πρόκειται να σας βγουν σε καλό. Επειδή, πρόεδρε Ομπάμα, αυτός που πατάει το κουμπί του πατριωτισμού των κατοίκων της Βενεζουέλας, των Λατινοαμερικανών, παίζει με την ιστορία, πρόεδρε Ομπάμα, δεν πρόκειται να ανακτήσει την ισορροπία όσον αφορά τη Βενεζουέλα. Επειδή η Μπολιβαριανή Επανάσταση του κομμαντάτε Τσάβες δεν θα επιτρέψει τον εαυτό της να φοβηθεί τις κυρώσεις, ούτε τις κυρώσεις που προωθούνται από το λόμπι. Και αυτές οι κυρώσεις προωθούνται από το δεξιό λόμπι της Βενεζουέλας. Ένα μικρό απόσπασμα, έτσι για παιδί μου να έχουμε μια τάξη μεγέθους άσκησης πολιτικής και αντιμετώπισης, ας πούμε, ενός τεράστιου, μιας τεράστιας απειλής που βρίσκεται, έχει στα πόδια της τη Βενεζουέλα και βρίσκεται από πάνω έτσι, αν το δεις και στο χάρτη, δηλαδή είναι το τέρας πάνω από το ποντίκι με έναν τρόπο. Και πώς αντιμετωπίζουν έτσι την κατάσταση. Άσχετα αν συμφωνεί, κανείς δεν συμφωνεί με τον τρόπο που τέλος πάντων και με το καθεστώς εκεί στην Βενεζουέλα. Εγώ οποιαδήποτε διαφωνία μπορεί να έχει και για το ζήτημα αυτό. Πάντως, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης και βεβαίως συνεχίζουμε με την συζήτηση που αφορούσε τα ζητήματα της επικαιρότητας όπως το βλέπουμε σήμερα. Να πούμε έτσι, να περιδιαβούμε στα μηνύματά σας. Ο φίλος, ένας φίλος δεν γράφει, δεν υπογράφει, οπότε μας κάνει την εξής καταγγελία, προσωπική καταγγελία. Δεν μπορώ άλλο να σ' ακούω, Δημήτρη. Τόσα χρόνια λες τα ίδια. Ούτε μια κολοτούμπα. Είσαι ο μόνος. Όλοι οι πολιτικοί μας, οι δημοσιογράφοι μας, χοντροί, αδύνατοι, κάνουν απίστευτες κολοτούμπες. Είναι καταπληκτικοί, προσφέρουν θέαμα, δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε την επόμενη ώρα. Είναι απίθανοι. Γι' αυτό τους επιβραβεύουμε και τους έχουμε συνέχεια στη Βουλή. Δεν βαριόμαστε. Όταν το καταλάβεις τότε, θα γίνεις και εσύ ένας επιτυχημένος αυτής της κοινωνίας. Άξιος και αναγνωρισμένος. Βάλε μυαλό. Σύντομα. Δεν το υπόσχομαι. Κύριε Καζάκη, υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασία σε ερχόμενες εκλογές με δραχμή και σχέδιο Β? Θα μπορούσε η Ευρωασιατική Ένωση να είναι μια εναλλακτική για την Ελλάδα ή είναι μια ακόμη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και σε αυτήν ισχύει η ελευθερία κίνησης κεφαλαίου, εργασίας, εμπορευμάτων κτλ. Δύο πράγματα. Πριν να απαντήσουν, γιατί είναι και ο Γιάννης ο Αθανασιάδης μαζί, να απαντήσουν οι δύο συντονιστές της Πολιτικής Γραμματείας για το ζήτημα της συνεργασίας, να πούμε μόνο κάτι για το ζήτημα της Ευρωασιατικής Ένωσης. Η Ευρωασιατική Ένωση δεν είναι μια καινούργια Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίου, εργασίας και εμπορευμάτων δεν είναι προϋπόθεση της ένταξής σου ή της σύνδεσής σου με την Ευρωασιατική Ένωση. Είναι εθνική επιλογή. Γι' αυτό κιόλας η Ρωσία πήρε προσφάτως μέτρα ελέγχου της κίνησης κεφαλαίου. Δηλαδή, περιόρισε δραστικά την εξαγωγή κεφαλαίου από τη Ρωσία προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχει με το ρούβλι. Συναλλαγματικές ισοτιμίες κτλ. Αυτό δεν την έθεσε εκτός Ευρωασιατικής Ένωσης. Ναι, είναι μια εναλλακτική, την οποία θα την εξετάσουμε κατά περίπτωση όμως. Όχι θα φύγουμε από τον Άννα να πάμε στον Καϊάφα. Απλά πρέπει να βρούμε εκείνες κατάλληλες σχέσεις και μορφές οικονομικής συνεργασίας που ευνοούν τη χώρα και τη δυνατότητά της να αναπτυχθεί. Πάντως, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε, όντως η Ευρωασιατική Ένωση δεν είναι μια ακόμη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γι' αυτό άλλωστε και τη δημιουργήσανε αυτά τα κάτι που τη δημιουργήσανε. Για να αποφύγουν την προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Δέλτα Νιτάθρο, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο mm-hmm. και στην Παγκόσμια Τράπεζα, όπως τουλάχιστον έχουν πει οι ίδιοι. Τώρα για το ενδεχόμενο συνεργασία από ερχόμενες εκλογές, απλά το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι έχει δημοσιοποιηθεί ήδη ένα κείμενο που αφορά ένα πλαίσιο συνέβρεσης, να το πούμε έτσι, με τους ανάμεσα στο ΕΠΑΜ, το σχέδιο Β και, και το κόμμα της Δραχμής Πενταστέρων κυκλοφορεί, είναι υποσυζήτηση. Τώρα τα περισσότερα θα σας τα πούν τα παιδιά. Ναι, λοιπόν, αυτό καταρχήν είναι ό,τι ακριβώς λέει επάνω το κειμενάκι αυτό, το κοινό κείμενο που βγήκε, είναι νοητικές πρωτοβουλίες. Δεν είχαμε παρά να μην συμφωνήσουμε, αφού έτσι κι αλλιώς γνωριζόμαστε με τα παιδιά και του σχεδίου Β και από το κόμμα της Δραχμής, να μην συμφωνήσουμε στο αυτονόητο, αυτό που λέει το κείμενο. Έτσι ότι το χρέος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Εθνικό Νόμισμα είναι οι κύριοι πυλώνες οι οποίοι πρέπει να ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα και μια μεγάλη συζήτηση, γιατί εδώ και αρκετό καιρό, μάλλον ποτέ ας πούμε, είναι τζιζ. Αυτό είναι φωτιά. Μην το ακουμπάτε από την κυρίαρχη προπαγάνδα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Η κατεύθυνσή μας είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ και βέβαια ότι το χρέος πρέπει να πληρωθεί. Εμείς λοιπόν, μαζί και με πολλές άλλες βέβαια φωνές και από την πλευρά προσωπικότητων αλλά και από πολιτικούς χώρους, δεν μπορούμε παρά να μην συμφωνήσουμε στο αυτονόητο. Αυτό είναι μια αρχική ενωτική πρωτοβουλία που πρέπει να πούμε ότι έγινε πριν από την ανακήρυξη της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας, δηλαδή πριν η χώρα πλέον να οδηγηθεί με μαθηματική ακρίβεια έτσι πως φαίνεται στις εκλογές, και είχαμε σκοπό να κάνουμε μια σειρά εκδηλώσεων όπου και θα αυτό το ενδεχόμενο εξετάζουμε. Από εκεί και πέρα, εφόσον βρισκόμαστε σε επαφή με τους συγκεκριμένους χώρους, η κουβέντα είναι λογικό ότι θα πάει και θα γίνει μια συζήτηση για το ενδεχόμενο μιας εκλογικής συνεργασίας, πάντα στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός δημοκρατικού πατριωτικού πόλου. Εξάλλου και το κείμενο είναι ξεκάθαρο απέναντι σε αυτό. Άρα δεν είναι κάτι συμφωνημένο, δεν είναι κάτι σίγουρο, όμως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Δεν ξέρω αν Γιάννη θέλεις κάτι να συμπληρώσεις. Όχι, απλώς αυτό που είπες θα προσθέσω, ότι αυτή η συζήτηση και αυτή η προσπάθεια που κάνει το ΕΠΑΜ, που άλλωστε δεν την ξεκίνησε τώρα, είναι μια συνεχής και διαρκής προσπάθεια διαμόρφωσης ενός πολιτικού χώρου τέτοιου μέσα στη σκηνή την πολιτική που να εφέρει την αντιπρόταση για να οδηγήσει τη χώρα στην απελευθέρωση. Αυτός είναι ο σκοπός, δεν είναι ο σκοπός μονάχα οι εκλογές, δεν στήθηκε δηλαδή κάτι για να παίξουμε το παιχνίδι των εκλογών. Η δουλειά μας είναι αυτή και θα συνεχίσει να είναι, είτε κατέβουμε είτε δεν κατέβουμε σε εκλογές, πάνω σε αυτή την πορεία και σε αυτή την κατεύθυνση. Να πούμε κιόλας, να προχωρήσουμε στα μηνύματά σας. Ο Στάθης από την μας στέλνει ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt, και λέει: αγαπητέ Δημήτρη, ήθελα να σας ενημερώσω ότι η εφημερίδα Handelsblatt δημοσιεύει ένα άρθρο με το χαρακτηριστικό τίτλο «Ο χρυσός επιστρέφει στη Γερμανία». Σύμφωνα με το άρθρο, το αργότερο μέχρι το 2020, το ίμιση των αποθεμάτων χρυσού της Γερμανίας θα έχει μετακατασταθεί στη Φραγκφούρτη, που είναι η έδρα της Bundesbank, φυσικά, και είναι και η έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Bundesbank, Jens Weidmann: είμαστε απόλυτα εντός του χρονοδιαγράμματος. Ο χρυσός έρχεται εδώ. Στο άρθρο επισημαίνει την επιτάχυνση διαδικασία της επιστροφής του χρυσού μέσα στο 2014, τουλάχιστον στο επίπεδο εκτιμήσεων, 30 έως 50 τόνοι από τη Νέα Υόρκη, 50 τόνοι από το Παρίσι, συγκριτικά με την πραγματική επίδοση του έτους 2013, που ήταν 32 τόνοι από το Παρίσι, 5 τόνοι από τη Νέα Υόρκη. Στο άρθρο επίσης αναφέρεται, εάν το έχω κατανοήσει σωστά, πως αντίθεση με τα αποθέματα στο Παρίσι, ο χρυσός θα επιστραφεί μερικώς μόνο από τη Νέα Υόρκη και Λονδίνο, καθώς σε περίπτωση κρίσης μπορεί να χρησιμεύσει για δανεισμό ή τη μετατροπή σε άλλο νόμισμα. Λοιπόν, φιλικά Στάθης, λοιπόν, να σημειώσουμε ότι όντως πραγματικά έχει ξεκινήσει εδώ και ένα με δύο χρόνια η διαδικασία επιστροφής του χρυσού της Γερμανίας από το Παρίσι, το Λονδίνο και την Νέα Υόρκη. Γιατί ήταν εκεί? Διότι οι τρεις αυτές δυνάμεις ασκούσαν
κατοχή στη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πληρώθηκαν σε χρυσό προκειμένου να δώσουν οικονομική ή άλλη τεχνική βοήθεια στη Δυτική Γερμανία. Αυτό ήταν ένα από τα αποτελέσματα της συνθήκης της Βόνης του 1951 και της συνθήκης του Λονδίνου του 1953, που κατά τα άλλα εδώ οι χλιμίτζουρες μας λένε ότι διέγραψαν τα χρέη στη Γερμανία. Βέβαια, στην πραγματικότητα η συμφωνία ήταν για να πληρώσουν σε χρυσό τους Άγγλους, Γάλλους και Αμερικανούς, οι Γερμανοί, σε χρυσό υποχρεώσεις που κατά τα άλλα προέρχονταν από την άσκηση κατοχής στο έδαφος της Γερμανίας από αυτές τις δυνάμεις. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί μαζεύει το χρυσό της ξανά η Γερμανία? Γιατί βλέπει πάρα πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανή την κατάρρευση του ευρώ. Και άρα πρέπει να έχει εναλλακτική, όχι μόνο σε σχέση με τον δανεισμό, αλλά γιατί να χρειάζεται δανεισμό από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο όταν έχει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Θέλει να έχει δανεισμό από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο στον βαθμό που δεν έχει πλέον την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και φυσικά να υποστηρίξει ενδεχομένως το νέο νόμισμα που θα υιοθετήσει, είτε είναι το ευρώ αλλά ως γερμανικό νόμισμα, είτε κάποιο άλλο νέο μάρκο ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να επιλέξει αυτή η κυβέρνηση. Γι' αυτό το κάνει. Αυτό εντάσσεται στην προσπάθεια τόσο της Γερμανίας όσο και της Ολλανδίας, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε, να έχουν εναλλακτικό, να έχουν άμεσα εναλλακτικά σχέδια στην πιθανότητα κατάρρευσης της Ευρωζώνης. Γιατί την παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά αυτή την πιθανότητα. Βεβαίως, εμείς που μένουμε στο υπόγειο, απλά θα πέσει πάνω μας. Δεν έχουμε να ανησυχούμε για τίποτα. Δημήτρη, μια διευκρίνηση σε αυτό, αν θέλεις να προσφέρεις και εσύ στην απορία μου. Η Γερμανία έχει αυτός ο χρυσός ήταν και μια μορφή εγγύησης ως προς τον έλεγχο του γερμανικού κράτους μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και του γερμανικού μάρκου και όλα ακριβώς αυτά. Τώρα με αυτή την κίνηση, μήπως το επόμενο βήμα θα είναι να κάνει και εθνικό στρατό? Μα έχει ξεκινήσει ο εθνικός στρατός. Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει, οργανώνεται και μάλιστα αυτή τη στιγμή η Γερμανία είναι η δεύτερη ή τρίτη χώρα, μάλλον τρίτη, όχι, δεν θυμάμαι ακριβώς, σε στρατιωτικές αποστολές ανά τον κόσμο. Φυσικά πρώτη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η δεύτερη νομίζω είναι η Βρετανία και συναγωνίζεται με τη Γερμανία σε αυτή τη στιγμή, σε στρατιωτικές αποστολές. Ετοιμάσει για πρώτη φορά, έχει αλλάξει το αμυντικό δόγμα, το δόγμα άμυνας της Γερμανίας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ αλλά και εκτός του ΝΑΤΟ. Το δόγμα άμυνας πλέον περιλαμβάνει διεθνή ρόλο των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Το έχει ανακοινώσει και το γενικό του επιτελείο, η αρχηγή δηλαδή του γερμανικού στρατού, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Γκάουκ, ο πρόεδρος της Γερμανίας, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι πρέπει να ξεφύγουμε από το σύνδρομο, το σύνδρομο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και να αναπτύξουμε στρατιωτικές, μάλλον το στρατιωτικό μας ρόλο διεθνώς, αντίστοιχα με τον πολιτικό και οικονομικό μας ρόλο πάλι διεθνώς. Αυτό συμβαίνει, γι' αυτό και βλέπουμε αυτές τις εξελίξεις. Ετοιμάζονται δηλαδή για τα πολύ πολύ χειρότερα για μας. Λοιπόν, έχουμε δήλωση καινούρια του Μητσοτάκουλα. Όχι, Παναγία. Ναι, ναι. Και συνεχίζει, λέει, να επεμβαίνει στο πολιτικό σύστημα και είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μανώλη Γλέζο. Ναι. Ο κύριος επίτιμος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος συνεχίζει με αμύωτη ένταση τις επαφές και τις παρεμβάσεις του στο πολιτικό σκηνικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρει τον Μανώλη Γλέζο για την προτροπή του προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να μην συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτα του κόμματος οι Οδυσσέας Βουδούρης και Παραστρατίδης, κατόπιν των δηλώσεών τους και των υπονοούμενων που άφησαν για χρηματισμό ανεξάρτητων βουλευτών, που αν και καταψήφισαν τον προϋπολογισμό, ψήφισαν ναι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μανώλη έσωσε στην τιμή του πολιτικού κόσμου. Ελπίζω ο Τσίπρας ως νέος άνθρωπος με δικαιολογίες, με δικαιολογημένες φιλοδοξίες, δεν θα επιλέξει να ταυτιστεί με το Βούρκο, φέρεται να υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Βήμα, ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει εξοργιστεί με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο πολιτικό σύστημα με την εκλογή του Προέδρου και κρούει συνεχώς τους συνομιλητές του τον κόντρα του κινδύνου για τις σεβαρές επιπτώσεις που θα φέρουν στην οικονομία οι πρόορες εκλογές. Μιλάμε για τον Μπρίτανη της διαπλοκής και της αποστασίας. Μιλάμε ότι αυτός ο τύπος είναι το κάτι άλλο, δηλαδή. Τέλος πάντων,
Εντάξει, απλά αναφορά τώρα, επειδή είμαστε λίγο στην επικαιρότητα. Όχι, και εντάξει, κάθε ναι. παρέμβαση έχουμε δεύτερη παρέμβαση, Μητσοτάκη. Μία Καμένου, μία Γλέζου. Να δούμε πού άλλου θα πάμε. Πού άλλου θα πάει. Θα μας πάρει τηλέφωνο τώρα σε λίγο. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Στέλιος λέει: δεν φτάσαι εσύ Δημήτρη που δεν μπορείς να κατανοήσεις αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι που έχει κορμί σαν κυπαρίσιο ο Αλέξης. Αλέξ, εκτόπισμα μεγάλο και πίσω του κρύβονται οι λέξεις. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας άκουσε στη συνέντευξη του Πούτιν ότι θα υποφέρει ο λαός του λόγω της υποτίμησης του νομίσματος. Οι ερωτήσεις που μου προέκυψαν είναι: αφού η υποτίμηση του νομίσματος δεν μεταφέρεται στο εσωτερικό μιας χώρας. Δεύτερον, με την αύξηση των φόρων χάνει την υποστήριξη του λαού. Δεν ξέρει ότι σε αυτές τις καταστάσεις η υποστήριξη του λαού είναι απαραίτητη για την κατάληξη της μάχης. Αφιβάλλω, λέει ο ίδιος. Τρίτο, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ελέγχεται από τους μαφιόζους ολιγάρχες της Ρωσίας που ελέγχονται από τους γνωστούς, οι οποίοι λογικά θα κάνουν πάρτι. Είναι λογικό το συμπέρασμα ότι δεν έχει σκοπό να συγκρουστεί με τη μαφία του, ίσως επειδή είναι μέρος της. Είναι λογικά τα συμπεράσματα, διότι κοιτάξτε να δείτε, στην κατάσταση που έχει περιέλθει η Ρωσία, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει, πρέπει να στραφεί ενάντια στην ολιγαρχία. Τι σημαίνει αυτό? Εθνικοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, ενίσχυση των ελέγχων και ιδιαίτερα του μαύρου κεφαλαίου, του μαύρου χρήματος που φεύγει από τη Ρωσία, και εθνικοποίηση βασικών στρατηγικών, που λέμε, τομέων της οικονομίας, με πρώτα και κύρια τα χρυσορυχεία στη Σιβηρία, για να μπορεί να ενισχύσει με κρατικό χρυσό την οποιαδήποτε προσπάθεια να σταθεροποιηθεί το ρούβλι. Αλλιώς, καληνύχτα. Εάν ακολουθήσει πολιτικές υποτίμησης, όπως τουλάχιστον φαίνεται να ακολουθεί, θα οδηγηθεί σε σύγκρουση με τη φτωχολογία της Ρωσίας και βεβαίως θα ταυτιστεί πλήρως με την ολιγαρχία, η οποία βεβαίως δεν θέλει καθόλου την σύγκρουση με τις ΗΠΑ. Θέλει να είναι ελεύθερη, να βγάζει το μαύρο χρήμα της και τα κεφάλαιά της στο εξωτερικό και να κάνει τη δουλειά της όπως όλοι οι ολιγάρχοι στον κόσμο. Δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί για εθνική κυριαρχία, για ενάντια στον ιμπεριαλισμό, οι ιμπεριαλιστικές βλέψεις ή οτιδήποτε ίδιο. Να κάνει τη δουλειά της θέλει. Τώρα, το αγόρι μας, ποιο αγόρι μας πάλι λέει ο Στέλιος, δεν είναι Λατίνο. Το αγόρι των αριστερών οικογενειών δεν πήγε να συναντήσει τον Τσάβες, έστω στην κηδεία του. Φυσικά μόνο νεκρό θα μπορούσε να το συναντήσει, εννοεί ο Τσάβες. Σιγά μην του άνοιγε την πόρτα. Α, έχει τη φωτογραφία όπου στην κηδεία του Τσάβες ήταν ο Αλέξης ο Τσίπρας. Λοιπόν, Χαϊκαλιάδα, μας λέει ο φίλος. Νομίζω υπερβάλλεις λίγο όταν λες ότι θα μπορούσε να απειλήσουν η οικογένειά του για να ψηφίσει. Μήπως ο Αποστολόπουλος ήθελε να στήσει κάτι για να ανέβει χωρίς να του έχει ανατεθεί ευθέως? Μήπως δεν ήθελε να μπλέξει ο Χαϊκάλης με εισαγγελείς από την αρχή πριν να έχει αποδείξεις, γιατί ξέρει τι γίνεται με αυτούς? Πριν την τελευταία συνάντηση δεν έψηφισε νωρίς ο Αποστολόπουλος? Καταρχάς, όλα αυτά είναι εικασίες, γι' αυτό το και λέμε οτιδήποτε. Τώρα, κατά πόσον είναι υπερβολή το να απειλείς την οικογένειά σου? Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν ακόμη και αρχηγοί του στρατεύματος οι οποίοι έχουν υποστεί απειλή για τη ζωή τους. Λοιπόν, και όχι μόνο. Σας διάβασα την προηγούμενη φορά και θα το ξαναδιαβάσω. Όχι τίποτα άλλο, ρε διάολε. Για να μας ξεφύγει λιγάκι, εδώ μιλάμε, οι κυβερνήτες αυτού του τόπου και τα κόμματά τους ήταν εγκληματικές και παραμένουν εγκληματικές συμμορίες από τότε που η πρώτη φορά οι Βαβαροί μας κατσικώθηκαν στο Σβέρκο. Λοιπόν, λέει, είπε για κάποιον Τούρκο βουλευτή, ο οποίος ταλαντευόταν και τα λοιπά, ο Σπανίδης, το βιβλίο του Σπανίδη, του Γενικού Γραμματέα της ΕΡΕ, μιλάμε για την εκλογή των 152 βουλευτών που στήριξαν την κυβέρνηση αποστασίας Στεφανόπουλου, όπου βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης έκοβε κέραβε στο καλύτερό του. Γι' αυτό και τώρα έχει βγει. Ξανάνιωσε. Είδε αποστασία. Βουρ! Μέσα. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, ακούστε τι λέει. Αφού λοιπόν του έκλεισε, του κατέβαλε μπροστά ένα μικρό δάνειο που ζήτησε ο Τούρκος βουλευτής, μετά λέει στη Βουλή κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, δεν τον είδε μέσα. Μάλιστα, στην πρώτη εκφώνηση της ψηφοφορίας ο συγκεκριμένος Τούρκος βουλευτής δεν δήλωσε παρόν, ήταν απ' έξω από την τέτοια.
Και λέει, έτρεξα αμέσως με δύο βοηθούς μου σε αναζήτησή του και τελικά τον βρήκαμε περιπλανόμενο στους διαδρόμους. Τον απομάκρυνα σε μια γωνιά και χρησιμοποίησα τα μεγάλα μέσα. Με τρεις τελείες, τα μεγάλα μέσα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι βοηθή του, υπάλληλοι, ξέρεις, τυπικοί υπάλληλοι απ' έξω, εκεί, λουλούδια, αυτό, καφέδες κτλ. Τον κόλλησαν στον τοίχο, προφανώς, και του είπα ευθέως ότι αν δεν ψηφίσει σε μια ψηφοφορία από την οποία κρέμεται η επιβίωση του καθεστώτος, θα εκινδύνευε η ζωή του. Δεν γνωρίζω εάν λέρωσε τον τοίχο ο συγκεκριμένος βουλευτής. Δεν το γράφει ο κύριος Πανίδης. Ήμουν τόσο κατηγορηματικός, ώστε αφού μου επανέλαβε τα πενιδανίου, με ακολούθησε και εισήλθε στην αίθουσα για τη δεύτερη κλήση για ψηφοφορία. Για πανεδεχόμενο με υπάλληλο της Βουλής και τούτο γιατί ποτέ δεν είχα εισέλθει στη μεγάλη αίθουσα, ειδοποίησα τον βουλευτή Ιωαννίνων Ευάγγελο Αβέροφ, γνωστό οπλοφόρο της εποχής, να εξέλθει στο διάδρομο για επίγουσα υπόθεση. Ο λόγος που απευθύνθηκα σε αυτόν ήταν μια πληροφορία που είχα ότι ασκούσε μια επιρροή στους μουσουλμάνους βουλευτές. Τώρα πώς το εκλαμβάνει καθόλου κανείς την επιρροή, ας αφήσει την φαντασία του να αχαλήνωτη. Του εξέθεσαν εν συντομία τι είχε συμβεί και τον παρεκάλεσαν να επιτηρεί τον περίου ο λόγος βουλευτήν μέχρι ότου ψηφίσει, το οποίο και τελικά έγινε. Πώς λέτε ρε παιδιά να τον επιτηρούσε? Πώς λέτε να τον επιτηρούσε? Ο Αβέροφ ήταν μονίμως οπλισμένος. Μονίμως. Και για να μην μου πει κανένας ιστορίες, ας πάει στο Μέτσοβο, να πάει στο αρχοντικό το Σίτσα, στον όροφο που έμενε ο Αβέροφ, να δει τον πιστόλι του επάνω στο τέτοιο. Και μάλιστα με την εξήγηση ότι είναι το πιστόλι που φέρει που ποτέ δεν αποχωριζόταν ο Αβέροφ. Καταλάβατε τώρα πως έκανε επιτήρηση. Καταλάβατε πως ο Τούρκος βουλευτής που τον έστειλαν με τον μικρό δάνειο να ψηφίσει και ψήφισε τελικά, πίστεψε όταν του είπε ο Σπανίδης κινδυνεύει η ζωή σου. Ξέρει και τι λαμόγιο και τι καθήκη κάθαρμα ήταν ο Αβέροφ. Παρακρατικός μέχρι αηδίας. Μέχρι τα γεράματά του ήταν αυτός ο κερατάς. Παρακρατικός. Λοιπόν, μπλεγμένος σε ό,τι πιο βρώμικη ιστορία είναι. Σας λέω ότι υπάρχουν καταθέσεις ακόμη και στη δίκη της Χούντας, καταθέσεις μαρτύρων βασανισμένων στον ΕΑΤΕΣΑ που τον είχαν δει μπροστά του και τον έβλεπαν με στολή του ΕΑΤΕΣΑ επί Χούντας. Καταλάβατε γιατί μετά έγινε στιγμή το αδίκημα. Λοιπόν, και πολλά άλλα. Λοιπόν, μη μου λες λοιπόν ότι υπερβάλλω, τουλάχιστον ιστορία ξέρω. Αυτό μπορεί να γράφει και να εκδόθηκε το 1981 και να αναφέρεται στα γεγονότα του 65-66. Αλλά έτσι ήταν η πραγματικότητα και παραμένει έτσι η πραγματικότητα. Δεν θα ξεχάσω όταν ήμουν στο Κουκουέ τη φράση του Μπακογιάννη, του Μακαρίτη Μπακογιάννη, που έλεγε «Τρέμω την οικογένεια, την πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκω». Και τα έλεγε στο Χαρίλο Φλουράκι αυτά. Μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, καθόλου υπερβολή. Απλά δεν πιάνει ο νους μας μέχρι σε ποιο σημείο μπορούν να φτάσουν αυτοί προκειμένου να κρατήσουν το καθεστώς αλόβητο. Απλά να διαβάζουμε και λίγο, να ξαναστραβωδόμαστε, να ανοίγει το μυαλό μας, να μπορούμε να σχετιζόμαστε, δηλαδή με την πραγματικότητα να μπορούμε να σκεφτόμαστε λογικά. Λοιπόν, ο Καραμπόμπος. Αυτός ο Καραμπόμπος, Έλληνας θα ήταν σίγουρα, μας λέει ο φίλος. Παντού ένας Έλληνας, δε φίλε. Καραμπόμπος, ο νέος εθνικός μας ήρωας. Έχουμε κάτι κοινά αγωνιστικό με τη Βενεζουέλα, επιτέλους. Δεν ξέρω, ειλικρινά, με έχει πιάσει αδιάβαστο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το μόνο που ξέρω είναι τον Καζαμπούμπου, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Ζαΐρ όταν απελευθερώθηκε από την απεικιοκρατία. Στη δεκαετία του 50-60, θυμάμαι τώρα πότε ακριβώς. Αλλά. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη, μας λέει ο φίλος ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος από Ερυθρέα. Θα ήθελα να ρωτήσω ρητορικά, μάλλον, ποιος ξέρει από τους πληροφόρους τι είναι αριστερά, δεξιά, κέντρο, κομμουνισμός, σοσιαλισμός κτλ. Αν ξέρει, ας μου πει και εμένα και σαν ρωτηθεί τι ψηφίζει. Υπάρχουν ιδεολογίες σήμερα, όχι στο λεξικό,
Τα λέω αυτά μπας και καταλάβει ο κόσμος τι πάει να ψηφίσει. Γιατί πολλοί κόσμος ψηφίζει από συνήθεια. Ακούς το εξής, εγώ δεξιός είμαι, δεξιά θα ψηφίσω. Ναι, μωρό, όπως το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Το ίδιο πράγμα είναι. Έχει αναλογιστεί ποτέ κανένας του τι του προσέφερε το κάθε κόμμα? Ένα κόκαλο και του έφαγε την μπριζόλα. Ξέρω εγώ. Περιμένει να έρθουν τούμπα τα πράγματα με τον Τσίπρα. Σαν να λέμε ότι από ένα μαντρί με 300 λύκους, εγώ θα διαλέξω το ροζουλί λύκο να τον βάλω με τα πρόβατα επειδή δεν τα τρομάζει λόγω χρώματος. Λύκοι και πρόβατα δεν πάνε μαζί. Τέλος. Είμαστε τόσο πρόβατα τελικά. Κουτοπώνυροι, λύθιοι, λαμόγια, καλοπερασάκηδες, λιγόψυχοι, γλυμποτάχτες, όπως θες πες το. Δεν ξέρω. Ξύπνησε τον κόσμο Δημήτρη, μόνο χτυπά την κουδούνα, αλλά έχουμε τελειώσει με αυτά. Αν μπορείς, δώσε μου ένα παράδειγμα σύμφωνα με το λεξικό που έλεγα πιο πάνω. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Φίλε μου Κυριάκο, θα το κάνω, αλλά σε άλλη εκπομπή, διότι εδώ ο Δαμιανός με κοιτάει άγρια. Έχουμε περάσει την ώρα και δεν μπορώ να το κάνω. Μεγάλη συζήτηση. Τι είναι το ζήτημα των. Τα ζητήματα αυτών των ιδεολογιών και τα λεφτά πράγματα θα το συζητήσουμε σε κάποια εκπομπή. Αξίζει τον κόπο να ξεκαθαρίσουμε και αυτό το θέμα. Λοιπόν, σήμερα πάλι μας είπαν για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μας λέει ο φίλος, θα μπορούσαν να την κάνουν και να χώσουν μέσα και καμιά περίεργη διάταξη. Σώπα καλέ μου. Όχι, μην το. Αυτό. Γιατί τους έχεις παρεξηγήσει δηλαδή, αλίμονο. Σε τι θα μπορούσαν να στοχεύσουν? Βρήκα έναν άνθρωπο από τον Απρίλιο που αναφέρει 31 προτάσεις. Αυτά τα δύο παραδείγματος χάρη είναι πολύ γενικά. Καθιέρωση σταθερού εκλογικού συστήματος με την πρόβλεψη ότι η αλλαγή του απαιτεί πλειοψηφία των 3/5 της Βουλής. Ναι, θα ψηφίζει μόνο όποιος έχει συγγενή το Σαμαρά. Αυτό το εκλογικό σύστημα θα είναι σταθερό και άμα θέλει να το αλλάξει 3/5. Λοιπόν, να φέρω το παράδειγμα, ας πούμε, του αγγλικού εκλογικού συστήματος, το οποίο ουσιαστικά παραμένει ανέγκυκτο σχεδόν έναν αιώνα. Εντάξει, το οποίο είναι από τα χειρότερα εκλογικά συστήματα που υπάρχουν στον πλανήτη. Σίγουρα στην Ευρώπη. Ισχυροποίηση των εγγυήσεων για εξάντληση της διάρκειας κοινοβουλευτικής περίοδου. Ξέρετε τι εννοούν? Μάλλον εννοούν αυτή την προϋπόθεση που βάζει το Αμερικανικό Σύνταγμα, ότι έχουν σταθερές ημερομηνίες εκλογών. Δηλαδή, ανά 4 χρόνια γίνονται εκλογοί για τον πρόεδρο και στο μεσοδιάστημα γίνεται εκλογή για την γερουσία, για το κογκρέσο μάλλον, γερουσία και βουλή. Βεβαίως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ενισχύει την εκτελεστική εξουσία και αποδυναμώνει παντελώς την παρέμβαση του λαού και μάλιστα την πρωτογενή παρέμβαση του λαού. Τέτοιες λογικές είναι λογικές απολυταρχίας και δεν έχουν καμία σχέση με δημοκρατία. Αλλά αυτά είναι τα λιγότερα, γιατί εγώ φαντάζομαι άλλα. Θα υπάρξουν διατάξεις που θα απαλύνουν έως θα εξαλείφουν το 120 το ακροτελέφιο άνθρωπο προκειμένου να γλιτώσουν την κατηγορία περισφετερισμού, φυσικά και όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με πράξεις σαν της προδοσίας και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό νομίζω ότι εκεί πάει όλη η συζήτηση. Δημήτρη καλησπέρα, είδα με χαρά επιτέλους, έστω και αργά, αλλά Έλληνες είμαστε, κοινή δήλωση συνεργασίας ανάμεσα ΕΠΑΜ, Δραχμή και Σχέδιο Β' μετά από 2 email που έστειλα ρωτώντας αυτό ακριβώς. Αυτό το email το στέλνω για γούρι, για να μεγαλώσει το μέτωπο με ανταρσία και κίνημα δεν πληρώνω ίσως. Η μόνη μας ελπίδα είναι αυτή και ευτυχώς έγινε επιτέλους το πρώτο βήμα. Πάντα τέτοια και καλή συνέχεια. Λοιπόν, να δούμε και το τελευταίο. Θέλουμε το κομμάτι με την έκθεση στο ίντερνετ να αναρτηθεί άμεσα, λέει ο φίλος Διονύσης. Νομίζω ότι υπάρχει ήδη αναρτημένο ένα άρθρο του Θέμη του Συμβουλόπουλου στο Συσάχθεια, στο Συσάχθεια ΕΠΑΜ. Οπότε που έχει αποσπάσματα μέσα εκεί. Θα φροντίσουμε. Ναι, θα φροντίσουμε να αναρτηθεί και ολόκληρη. Δεν είναι τίποτα. Το να αναρτήσουμε ολόκληρη δεν είναι κάτι. Και όποιος έχει τα κότσια μπορεί να τη διαβάσει ολόκληρη. Τουλάχιστον να την έχει διαθέσιμη. Θα μπορούσε κάλλιστα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Όθωνας αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Όθωνας στο δικό σου κείμενο να βάλει ένα αστερίσκο και να βάλει ένα link που να δείχνει ολόκληρη την έκθεση, ας πούμε, για όποιον θέλει να διαβάσει παραπάνω από το δικό σου κομμάτι που αναλύεις. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ευχόμαστε καλή συνέχεια, καλές και χαρούμενες γιορτές. Θα τα πούμε βεβαίως και τις επόμενες μέρες. Απλά θα θέλαμε να πούμε ότι βεβαίως Χριστούγεννα δεν θα
δεν θα κάνουμε εκπομπή. 25-26 δεν θα γίνει η εκπομπή, ναι. Και 1η-1η. Ναι, αυτές τις μέρες. Αλλά έτσι θα δούμε τώρα και τις επόμενες μέρες, θα δούμε πιο συγκεκριμένα. Ούτε δελτία ειδήσεων. Ο Γιάννης ο Αθανασιάδης, κλασικός απεργοσπάστης και που αλλάζει, να πούμε, το πρόγραμμα γενικότερα. Καλά κάνεις, μπράβο. Θα ακουστεί την Πέμπτη το βράδυ και την Παρασκευή το βράδυ κανονικά. Αυτά. Κοίταξε να σας κάτι. Πάντως το βράδυ της 23ης, πρώτης προς την πρώτη, θα έχουμε τον Άγιο Βασίλη. Ποιον θα ντύσετε? Δεν θα ντύσετε. Κάτι. Τα προδίδει όλα. Όχι τον αυθεντικό. Έρχεται κατευθείαν από τη Φιλανδία, τη Λαπωνία. Έχετε κατευθείαν ειδική πρόσκληση. Πανικό έχουν προκαλέσει τα κουκλάκια που κρέμονται από τα μπαλκόνια, ξέρεις, γιατί νομίζουν ότι είναι κλέφτες. Και είναι ο Άγιος Βασίλης κρεμασμένος. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Τελευταία τον πυροβόλησε ένας με δίκανο. Και από τότε το κόψε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Εσά αύριο τα νεότερα. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.